σου δείξω. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι όμορφα. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε την Παρασκευή με Λουτσέσκου και ερχόμαστε τη Δευτέρα με Φερέιρα. Άρε Ιβάν, τι τους κάνεις ρε, άρε τι τους κάνεις. Δηλαδή ούτε ένα 48ωρο να τους αφήσει να βγάλουν κολλή. Ούτε ένα 48ωρο να χαρούν οι καημένοι, οι κυτρινοκοκκινοπράσινοι. Έτσι το κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη κάνεις εμένη τα βράδια σπίτι. Εδώ είμαστε. Σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φυσικό που πίνω καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, νταμπλούχοι, διπλούχοι και τριπλούχοι. Εδώ είμαστε. Ελάτε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Χαμός έγινε. Δεν ησυχάζουμε ποτέ. Μου λέει ένας την Παρασκευή που έφυγες, είπες ετοιμαστείτε για ένα Σαββατοκύριακο. Δεν έχω, φυσικά δεν ξέρω, δεν είσαι, τι να πω, ότι ναι το ήξερα και αυτά, πλάκα κάνει τώρα. Δεν υπάρχει. Αλλά με τα γραφικά περιμένουμε. Έλα ρε στοχ, έλα ρε τρέλα, κάτι χρωστάς. Θα τα πούμε όλα, τα συζητήσουμε. Πολλά έχουμε να πούμε, πάρα πολλά να συζητήσουμε. Υπενθυμίζουμε Αιγαίων, το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στο Ωραιόκαστρο, 214.000 διλιβεριά, στο δικητήριο 214.000 στο Ωραιόκαστρο 695666. Πεντακάθαρα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια, Κυριακή ανοιχτά, πρότυπες ιχθυοαγορές, ψαραγορές, ιχθυοπολία. Νικολαίδης από το Ζαχροπλαστία με το νούμερο 1 παγωτό στην πόλη με υπέροχες γεύσεις, Καρολί και Δημητρίου 234 και 163. Εκεί τα πάντα και ψωμάρες και καφεδάρες το πρωί. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900 ξεκίνησαν τα προπαρασκευαστικά τμήματα, οι εγγραφές για να πάει το παιδί σας στο κορυφαίο σχολείο για να εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον. Με υπέροχους εκπαιδευτικούς και φοβερές εγκαταστάσεις, 130 χρόνια Γερμανική σχολή, 475-900. Από εκεί βγαίνουν μεγάλες φυσιογνωμίες όπως είναι ο υποφαινόμενος. Έχω Αναστασία σήμερα πίσω από την κονσόλα, ο κορίτσαρος που ήρθε, άρτια φιχθήσα από Αθήνα, έσουνα, έγινα. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο το κορίτσι, μπράβο το κορίτσι. Καλώς ήρθες και σήμερα από όλες οι κολλήτριες του σταθμού είναι η κορυφαία, η καλύτερη. Αν πει οι άλλοι είναι άντρες, δεν έχει καμία σημασία και άλλα δεν είχαμε, εσύ θα ήσαν. Δεν ησυχάζουμε με τίποτα. Λέμε, τελειώνει ο Ιούνιος, όλα ήρεμα, όλα καλά. Εντάξει, ένα καλοκαίρι το πρώτο μετά από πολλά χρόνια που θα είναι normal. Το πρώτο που δεν θα φλερτάρουμε με τον κεφαλικό. Που είναι όλα, είχα πει, ξαπλώνουμε στο κύμα. Κάνει το κύμα την κίνηση boomerang, μας βρέχει τα ποδαράκια, τα μπουτάκια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί και περνάει μέσα από το μαγιό, κάνει την καμάρα, όχι φόδρα, όχι μαγιό μπόρατ, βρακί, το άλλο με τη βερμούδα, χωρίς φόδρα μέσα, μια χαλαριότητα, μια ηρεμία και γίνεται αυτό που γίνεται την Παρασκευή. Πρώτον, Ρασβάν Λουτσέσκου, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες. Δεν παίρνουμε τίποτα πίσω από τα καλά λόγια που είπαμε για τα επιτεύγματά σου. Θέλω να είμαστε έντιμοι απέναντί του. Η δική του συνεισφορά γράφεται στην ιστορία βάσει αποτελεσμάτων με δύο συνεχόμενα double. Είναι ο κορυφαίος προπονητής που είχαμε ποτέ. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει όμως και το γεγονός ότι αυτό που έκανες ήταν ένα ξεκάθαρο πούλημα. Ήταν μια προδοσία. Απέναντι και στον κόσμο που ενώ στην αρχή σε έβριζε, εσύ με τη δουλειά σου, εσύ με τα λόγια σου, εσύ με τον τρόπο που έφτιαξες και έσαι στην ομάδα, κέρδισες την αγάπη του, ο κόσμος πραγματικά σε αγάπησε με ανιδιοτέλεια, με τρέλα, με πάθος, φώναξε το όνομά σου, σε έκανε δικό του με τα σκουφιά σου, με το balance, με το ένα, με το άλλο. Πραγματικά μπήκες μες στην καρδιά του και στο τέλος τι κάνεις? Τον πουλάς, τον αδειάζεις. Αν θέλεις να φύγεις φίλος, μέσα εισαγωγικά, γιατί φίλος δεν μπορεί να λέγεσαι πλέον. Αν θέλεις λοιπόν να φύγεις, φεύγεις 11 Μαΐου τελικός, 12, 13, 15 Μαΐου, 20 Μαΐου, 30 Μαΐου φεύγεις τότε. Δύο μέρες πριν την προετοιμασία, αυτό
είναι ύπουλο χτύπημα. Αν λέγαμε στο Μαρινάκι και στον Μελισανίδη να μας κάνει άνω κάτω με κάποιο τρόπο, να μας τρυπήσει ρε παιδί μου, να μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, να χαλάσει την ισορροπία, τι περισσότερο θα έκαναν από αυτό που έκανες? Και εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής. Ότι μπορεί να διαφώνησες. Οκ, okay, μπορεί να αμάλωσες. Ούτε ξέρουμε. Κανένας πραγματικά, κανένας δεν γνωρίζει. Κανένας δεν γνωρίζει τι μπορεί να έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που όταν όλοι σε έβριζαν, σε στήριξε με νύχια και με δόντια, αυτόν τον άνθρωπο που σου παρήχε ό,τι του ζήτησες αυτά τα 2 χρόνια, αυτόν που έβαλε τα στήθια του μπροστά, αυτόν που σε αποθέωσε, αυτόν που πραγματικά σε αγκάλιασε σαν μέλος της οικογένειας, αυτόν λοιπόν στην πρώτη διαφωνία ή στην πρώτη αντιπαράθεση τον άδειασε και σηκώθηκες, έφυγες? Δεν πάνε να μου λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θα το ονομάσω προδοσία, θα το ονομάσω τρύπημα, άδειασμα, πούλημα, όπως και να το πω, εκφράζω αυτό που νιώθω. Το ξεκαθαρίζω λοιπόν. Καμία κουβέντα δεν παίρνουμε πίσω για αυτά που έκανε στον ΠΑΟΚ. Καμία. Θα είναι ανέντιμο εκ μέρους μας. Το να πούμε τώρα ναι, δεν ήταν καλός προπονητής ή εντάξει μωρέ, σιγά τι. Όχι. Η ιστορία έγραψε. Αυτό δεν ξεγράφει. Είναι αυτό ακριβώς που είχα πει και με τον Βαρέλα όταν έφυγε. Η συνεισφορά του, η δική του συμμετοχή σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό δεν αλλάζει. Άρα έχουμε να πούμε τα καλύτερα για την προπονητική σου παρουσία, για το παλμαρέ, για την ιστορία που έγραψες στον πάγκο της ομάδας μας. Για το χαρακτήρα σου όμως και αυτό που έκανες, έχουμε δικαίωμα να πούμε ό,τι αρνητικό θέλουμε. Δεν μπορεί να κρεμάς έτσι τον άνθρωπο αυτόν που σου έδωσε την ευκαιρία να προπονήσεις μια τεράστια ομάδα πριν που ήσουν στην Ξάνθη ήσουν, που ανέδειξε την καριέρα σου, που σε προστάτεψε με κάθε τρόπο και με τις μεταγραφές και με τους ξένους διαιτητές και με το δικό του χαρακτήρα, με τη δική του προσωπικότητα μπήκε μπροστά όταν όλοι σε έβριζαν μετά από κάτι χι με την Λιβαδιά, με τη Λάρισα, με τον Απόλλωνα της Αθήνας, είπε αυτός είναι ο προπονητής. Αυτόν θα κρατήσουμε. Και έτσι μπόρεσες και έφτασες στα επιτέγματα που έφτασες, που ξαναλέω, δεν παίρνουμε πίσω τίποτα. Δεν είναι αντρίκιο, δεν είναι ωραίο να λέμε τώρα ξέρεις και όχι. Όμως η χρονική συγκυρία, η χρονική στιγμή στην οποία φεύγεις είναι η χειρότερη. Και είναι άδειασμα, είναι πούλημα. Θεωρώ, δεν σεβάστηκες τον Ιβάν Σαββίδη, δεν σεβάστηκες τον κόσμο που σε λάτρεψε, δεν σεβάστηκες και τους παίχτες αυτούς, οι οποίοι το είδες και στις αναρτήσεις τους μετά από τον αποχαιρετισμό, σε ένιωθαν σαν πατέρα τους. Τους άδειασες λοιπόν όλους αυτούς, μ' αρέσει που έβαλες και τον μπαμπά να πει ότι δεν έφυγες για τα λεφτά. Δεν έφυγες για τα λεφτά. Αν δεν έφυγες για τα λεφτά, μπορείς να πεις «Κύριε, εγώ ένα χρόνο κάθομαι, δεν πάω πουθενά. Δεν έχω ανάγκη τα λεφτά. Πήγες στους Άραβες, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θες να πιστέψουμε ότι δεν το έλαβες υπόψη σου το χρηματικό». Αυτός που δεν το κάνει για λεφτά λέει «Εγώ φεύγω, γεια σας και θα ξεκουραστώ. Ή θα πάω σε μια άλλη ομάδα ευρωπαϊκή, οκ, okay, με λιγότερα χρήματα». Άρα η ιστορία έγραψε. Με αντανακλαστικά τεράστιου συλλόγου, κανένας νορμάλ οργανισμός δεν μπορεί από τέτοιο σοκ να μην πάθει ταράκουλο, όμως με απόλυτη ψυχραιμία ο Ιβάν και ο Μάγκας ο Μπράνκο, που από ό,τι φαίνεται πραγματικά είναι ο τύπος στη δουλειά του άριστος, με αστραπιές κινήσεις, με ολονύχτιες επαφές, με επιτόπου παρουσία του Μπράνκο, κατάφεραν να πάρουν τον προπονητή
που στην Πορτογαλία αναφέρεται ως the next big thing, που η Μπαρτσελόνα τον είχε μέσα στην τριάδα των προπονητών όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει προπονητή ή και τώρα αν έφευγε ο Βαλβέρδε, που ψηφίστηκε από το 442 μέσα στους 50 καλύτερους προπονητές, που με μέτριο μπάτζετ κατάφερε να μπει μετά από τους τρεις μεγάλους της Πορτογαλίας, Μπενφίκα, Sporting Λισαβόνας και Πόρτο, και έφερε με αστραπιές κινήσεις έναν προπονητή ο οποίος έχει όλα τα φόντα και όλες τις προγραφές για να γράψει τη δική του ιστορία. Εννοείται, όταν έρχεσαι μετά από κάποιον που έχει πάρει double και μάλιστα το πρωτάθλημα, η σύγκριση θα υπάρχει. Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι στήριξη όσο ποτέ στο συγκεκριμένο προπονητή. Όπως στηρίξαμε όλους αυτούς που ήρθαν και όπως στηρίξαμε στην αρχή και τον Λουτσέσκου που δεν τον ήθελε κανένας μας, αλλά και με τη στήριξη όλου του οργανισμού όλων κατάφερε να φτάσει στα επιτέγματα, έτσι τώρα και σε αυτόν. Τρεις άνθρωποι ρωτήθηκαν και η άποψή τους ήταν όχι απλά καθοριστική, κάτι παραπάνω από καθοριστική, για να πούν αυτόν θέλουμε, αυτόν θα κυνηγήσουμε, αυτόν θα φέρουμε να καθίσει στον πάγκο. Ο πρώτος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον ΠΑΟΚ και ας πέρασε και από την ΑΕΚ και ας πέρασε και από τον Παναθηναϊκό και ας πέρασε και από την Εθνική Ελλάδος και ας πέρασε από ομάδες μεγάλες στην καριέρα του, αλλά το πώς λάτρεψε τον ΠΑΟΚ το λέει στις κατηδίαν συζητήσεις. Και μιλάω για τον Φερνάντο Σάντος, το μεγάλο δάσκαλο Φερνάντο Σάντος, το καφέ δερμάτινο, που όταν ρωτήθηκε, γιατί φυσικά ό,τι κινείται εκεί πρέπει να έχουμε και την άποψή του, και είπε ανεπιφύλακτα, με κλειστά μάτια, το συγκεκριμένο. Τον Αμπέλ, γιατί εκεί πηγαίνει ο τόνος, δεν είναι Αμπέλ, όπως εμένα δεν θέλω να με λένε Κώστη, επειδή Κωστής είναι το όνομά μου, όπως δεν θέλω να με λένε Κωστά, επειδή Κώστας είναι το όνομά μου, έτσι και αυτός νομίζω θα θέλει να ακούει το όνομά του κανονικά. Είναι Αμπέλ. Πού είναι ο Τσουκαλάς να πει τώρα Αμπέλελε? Ε? Αμπέλ Ελέρτ. Τους έκανε τεράστιο χουνέρι ο Πόντιος. Ξετσουτσούνησαν για 40 ώρες, οργίασαν στα πληκτρολόγια, στα ραδιόφωνα, χολή. Αλλάξανε μέχρι και αποδόσεις για το πρωτάθλημα. Σου λέει πάει, καταραίουν. Δεύτερη κρίση μετά τη φυγή Πρίγιοβιτς που τότε φέραν την καταστροφή. Χάνεις το center four, πάνε τα γκολ σου, χάνεις το πρωτάθλημα. Ποιος σας σκοράρει, αυτός ένα μηδέν λέω εγώ. Γεια σας, καταραίουν τα πάντα. Όλεθρος, άνοιξε πέτρα για να μπω. Απαγγέλουν καριωτάκι, μαύρες πλερέζες. Το χάσαμε τελείως, παιδιά. Βυθίζετε το καράβι, πνιγόματα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αυτό επιχείρησαν και τώρα. Ξαφνικά αυτοί που έβριζαν τον Λουτσέσκου τον αποθέωναν τώρα που έφυγε. Και τι σας έκανε και τέτοιο χουνέρι και είδατε που δεν ξοδεύει. Δεν ξοδεύει. Δεν ξοδεύει, ε. Πάει λοιπόν στην Μπράγκα, γιατί η Μπράγκα, όπως εμείς θέλουμε να έχουμε τον προπονητή μας, έτσι και αυτοί ήθελαν να έχουν τον προπονητή τους 1 Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Και τι λέει? 1 εκατομμύριο. Τι λέτε ρε παιδιά, τι 1 εκατομμύριο. Δεν το δίνουμε. 2 εκατομμύρια. Ούτε με 2 εκατομμύρια, παιδιά, δεν γίνεται. Ιούλιο μήνα, αυτός είναι ο προπονητής μας, μας ανέβασε να πούμε στο top επίπεδο και είναι αύριο μεθαύριο θα έρθει η Πόρτο ή η Μπενφίκα να τον πάρει, η Sporting Λισαβόνας ή μια ισπανική ομάδα, δεν μπορούμε. Πάρε 3 εκατομμύρια στο χέρι, μπραφ, στα 3 εκατομμύρια λύγησε η Μπράγκα. Και 2 εκατομμύρια δίνει στον καινούριο προπονητή το χρόνο ετησίως για τα επόμενα 3 χρόνια. 3 στην Μπράγκα και 2, 3, 6. 6 και 3. Τα μαθηματικά μου τα φτωχά, γιατί εγώ ήμουν τριτοδεσμίτης και τελείωσα γερμανική φιλολογία, μου λένε 6 και 3, 9 εκατομμύρια. Τελικά μάλλον ήθελε να ξοδέψει, ε. Ρε Σάκχοφ,
Είπες όχι στα 700 χιλιάρικα για να πας με 450 το χρόνο στη Λέτσε. Αυτό ήταν δηλαδή. Εδώ τα 700 που μαζί με πριν, με αυτά, με εγώ, θα έφτανε στο εκατομμύριο, σου ξύνιζαν. Τι ήθελες δηλαδή, να σου πούμε ότι θα είσαι βασικός και αντικατάστατος και πήγες στη Λέτσε, στο λεβαδιακό της Ιταλίας, όσο και να είναι καμπιονάτο. Πήγες εκεί για να πάρεις την 450, τα μισά. Μπράβο, φοβερή, φοβερή σκέψη. Τους άφησε λοιπόν, βγήκαν δυστυχώς και κάποιοι δικοί μας που περιμένουν στη γωνία να βγάλουν τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ, τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ. Πείτε μου ποια άλλη ομάδα θα έχανε τον προπονητή της, θα είχε υποστεί τέτοια σοκ και θα έδειχνε τέτοια αντανακλαστικά. Θα έδειχνε τέτοιο ριφλέξ. Να έχεις στο νου σου, Αναστασία μου, γιατί μετά τις 10 αναχωρεί η ομάδα για την προετοιμασία για το εξωτερικό. Μήπως επικοινωνήσουμε με το αεροδρόμιο, να μας πάρουν, να τους πάρουμε κι εμείς, να βγάλουμε εκεί μετά τις 9. Άρχισαν και έρχονται παίκτες, λέει, μόλις ανέβασα με τον Πασχαλάκη, λέει ο Λάρη, γεια σου Λάρη, είσαι εκεί, είσαι εκεί. Άρα, φάγαμε ένα Σαββατοκύριακο, ούτε μπάνιο με τα παιδιά μας, ούτε ηρεμία, ξεκούραση ο κόσμος, με το αντιλιακό και την άμμο στα δάχτυλα και τα λάδια, τα αντιλιακά πάνω στην οθόνη του τάμπλετ, του κινητού, κάθε 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι έγινε. Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν ξηγήθηκες καλά, φίλε, στο τέλος. Δεν έλαβες τίποτα υπόψη σου από όσα σου έδωσε και ο Ιβάν Σαββίδης και οι παίκτες σου που έπαιζαν και για σένα, αλλά και αυτός ο λαός, αυτός ο κόσμος που σε έβαλε μέσα στην καρδιά του, που σε έκανε δικό του άνθρωπο, που ένιωσε ότι βρήκε ένα προπονητή για πολλά χρόνια. Τα γκρέμισες στο τέλος όλα. Εκεί που στο λεξικό, στο πι θα ήταν το όνομά σου δίπλα στο πρωταθλητής, δυστυχώς πάλι στο πι θα σε βρούμε, γιατί αυτό λέγεται προδοσία. Δεν εκπροσωπώ κανέναν. Λέω τη δική μου άποψη. Μπορείτε να πείτε ότι ναι, επαγγελματίας, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω αυτό που ένιωσα. Ένιωσα ότι με πουλάς. Αυτό ένιωσα. Εσύ που το γύρισες στο κλίμα, εσύ που έκανες όλα. Και ξαναλέω, τι μπορεί να είναι τόσο χωτή, δεν σου κράτησε το Σάκοφ. Έλεος πια, ρε πίπι μου, με αυτό το Σάκοφ. Έλεος πια με το Σάκοφ, δηλαδή τέτοιο έρωτα. Τέτοιο. Τι μπορεί να ήταν τόσο σοβαρό. Διαφώνησες για ένα παίχτη που να έρθει. Μα αν ήταν έτσι, οι ομάδες δεν θα είχαν προπονητή ούτε για μισή ώρα. Οι πρόεδροι με τους προπονητές τους διαφωνούν συνέχεια. Ή με τους τεχνικούς διευθυντές. Μέσα σε μια οικογένεια, με τον πατέρα, με τη μάνα, με τον αδερφό, με τη γυναίκα, θα διαφωνείς 100 φορές. Δηλαδή με την πρώτη που διαφωνείς λες, διαζύγιο, φεύγω, τα παρατάω, πάω με άλλη. Έτσι πάει. Τόσο ρηχές ήταν οι βάσεις που είχες σε αυτήν την ομάδα. Τόσο ρηχές. Και ξαναλέω, ποιον το χειρότερο που μπορεί να έχει γίνει, ρε παιδί μου, να βριστήκατε ή να σου είπε δεν παίρνω αυτόν τον παίχτη. Όφιλες, επειδή αυτή η οικογένεια έβαλε τα στήθια της μπροστά, άοξε όλα τα πινελίκια που σε έφερε, σε στήριξε με νύχια και με δόντια, με έργα κυρίως. Τι θέλεις τον Καντουρί, θες να κρατήσουμε τον Καντουρί, τι θέλεις τον Σάκοφ, να κάνουμε προτάσεις στον Σάκοφ και στον Κάνιας. Τι θέλεις τον Τόσκα, πάρε τον Τόσκα. Ποιον δεν θέλεις, τον αριστερό μπακ, τον Κροάτι, όχι να μην τον πάρουμε. Ό,τι θέλεις. Και βασικά, βασιλιάς. Βασιλιάς. Και όλα έτσι. Τώρα ο βασιλιάς απέθανε, ζει το νέος βασιλιάς. Το βασικό είναι, γιατί είπα πριν, ο ένας που μίλησε για αυτόν ήταν ο Φερνάντο Σάντος. Ο δεύτερος ήταν ο Σέρχιο Κοσέισαο. Άλλη τεράστια μούρη, άλλη τεράστια προσωπικότητα. Σέρχιο, τι λες, με κλειστά μάτια αυτόν. Αυτόν ο οποίος απέλυσε τον προπονητή του Γαύρου. Μετά από ένα αγώνα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, Γκιμαράες Μπράνκα 0-5. Αυτόν του Γαύρου που τον παρουσίασα σαν
Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει καταλάβει τι προπονητή πήραμε. Ούτε προεξοφλώ σε καμία περίπτωση. Και εδώ ισχύει φυσικά το ματάκι χορταράκι. Εννοείται, γιατί και αυτός πρέπει να δείξει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως θέλει και αυτός το χρόνο του, θέλει και αυτός τη στήριξη όλων μας, όλων μας. Του Προέδρου, του Τεχνικού Διευθυντή, των παικτών που θα πρέπει να παίξουν και για αυτόν. Ό,τι έγινε έγινε. Βεβαίως οι παίκτες αγαπούσαν τον Λουτσέσκου, ναι, αλλά δεν παίζουν για τον Λουτσέσκου, παίζουν για τον Μπάου. Αυτό που ενόχλησε πάρα πάρα πολύ τον κόσμο είναι ότι και χθες σχεδόν όλη μέρα έσβηνα μηνύματα από τον τοίχο, γιατί από κάτω υπήρχε άσχημο λεξιλόγιο, να το πω έτσι για να μην πω μπινελί και χοντρά. Ήταν για τον Σβούρα, για τον Παντελή Κωνσταντινίδη, ένα παίχτη ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ βεβαίως. Έναν άνθρωπο που έβαλε και το χέρι στην τσέπη κάποια στιγμή και πλήρωσε ο ίδιος για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο κόσμος τώρα νιώθει ότι δεύτερη φορά με αδειάζεις και φεύγεις. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ ή είσαι Ρασβάν Λουτσέσκου? Έτσι ένιωσε ο κόσμος. Σου λέει κάτσε, ο Ρουμάνος φεύγει. Εσύ δεν είσαι το δικό μας παιδί? Εσύ δεν είσαι κομμάτι από αυτή την οικογένεια? Δηλαδή παίρνει διαζύγιο ο σύζυγος με τη σύζυγο και φεύγει, να πούμε, και ο μπάτλερ μαζί, φεύγει ξέρω εγώ και ο οδηγός. Τι δουλειά έχει? Φεύγει, να πούμε, και η baby sitter, φεύγει, τι δουλειά έχει? Γιατί να πας μαζί του? Κι αν για το Ρουμάνο, okay, σου λέει επαγγελματία, στη γνώση αυτά, για τον Παντελή, πόνεσε τον κόσμο, γι' αυτό και χθες, το ξαναλέω, έσβηνα από κάτω, γιατί τα μηνύματα ήτανε όχι απλά ευριστικά. Ένιωσε ο κόσμος πραγματικά ότι τον πρόδωσες. Και τώρα πάμε παρακάτω. Ο τρίτος που ρωτήθηκε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω θα καθίσει να του κάνει κατήγηση, του Αμπέλ Φερέιρα. Άλλοι με Φουρέιρα και εμείς με Φερέιρα. Οι άλλοι με τη Φουρέιρα, οι άλλοι θα προχωρήσουν με Μποτία και Φερέιρα και Φουρέιρα, ναι. Τι χουνέρι τους έκανες ρε Πόντιε, τι χουνέρι τους, ούτε 48 ώρες, μα και εσύ, τι πράγματα είναι αυτά, μα τι πράγματα είναι αυτά. Οι άλλοι με Φουρέιρα και εμείς με το Φερέιρα. Έτσι θα τους πάμε, Λοκοφεράντζα. Το λέει και το τραγούδι βεβαίως. Έτσι, κόλο κόλο, τείχο τείχο παιδιά. Δεν πέφτει με τίποτα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πέφτει με τίποτα. Το κέφι, η διάθεσή μας, η ενέργειά μας. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Σιγά μην γλάψω, σιγά με φοβηθώ. Το πρώτο πράγμα μόλις το έμαθα την Παρασκευή, γιατί εκεί που βγήκαμε να πάμε με τα παιδιά μας μια βόλτα στον πεδότοπο, μου λέει Τζόρτζια, τι γίνεται, γιατί παίζει τα κάλαντα το κινητό? Λέω τώρα σαν να έπαιζε τα κάλαντα. Λέω κάτι άσχημο έχει γίνει για να χτυπάει έτσι. Μπαίνουμε, βλέπουμε αυτό το άδειασμα από το Ρασβάν Λουτσέσκου. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, αυτό και δημοσίευσα. Δεν το έχω με τα αποσταρίσματα, δεν είμαι πολύ φαν του Φουμπού, το ξέρετε, το προσωπιβλίο, αλλά το πρώτο πράγμα, ποιο είναι αυτό? Αυτό 1-0, έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο πράγμα, η μόνη αναντικατάστατη, το έβαλα και το πρωί στο βιντεάκι, στο Car Life που κάνουμε, ακούς τώρα, Αναστασία μου, κάνουμε και Car Life, δεν υπάρχουν αυτά. Η μόνη αναντικατάστατη είναι ο λαός του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης. Όλοι οι υπόλοιποι αντικαθίστανται. Ναι, δεν θα πω ότι χάρηκα που έγινε αυτό. Δεν θα πω ότι ήταν κάτι ευχάριστο. Και το ξέρετε, όπως νιώσατε κι εσείς όλοι, ένιωσα κι εγώ. Αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Στόχ, πήρε το 99. Εδώ και 2 μήνες, λέει, δουλεύαμε τη μεταγραφή, ακούστε. Και μπράβο που δεν διέρευσε τίποτα. Να ξέρετε,
θα τον στηρίξει τον καινούριο προπονητή με πεκτάρες. Θα έρθει χαφ κορυφαίος. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Συνεχίζουμε. Ο τρίτος που ρωτήθηκε λοιπόν και πάω στο διάλειμμα μετά από τον Σάντος και μετά από τον Κοσιεσάο λέγεται Αντρέ Αντελίνο Βιερίνια. Και είπε ναι με κλειστά μάτια. Αυτός λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει να κατηχήσει τον καινούριο προπονητή. Να το εξηγήσει πώς αυτή η ομάδα σκέφτεται. Πώς αυτή η ομάδα αναπνέει. Ποια είναι τα χούγια της. Τι σημαίνει για εκατομμύρια ανθρώπους. Τι σημαίνει για την πόλη. Τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τι έγινε πρόπερση. Τι θα έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής. Πώς είναι η νοοτροπία μας, η κουλτούρα μας, σαν χώρα, σαν ΠΑΟΚ. Τι είναι η Τούμπα, τι είναι ο Ιβάν. Τι είναι αυτός ο λαός, από πού προέρχεται. Πρέπει να κάνει μαζί του πολύ ωραίες κουβέντες. Στα πολύ θετικά, ότι ο άνθρωπος με τα πορτογαλικά, με πάρα πολλούς ανθρώπους μιλάει την ίδια γλώσσα στην ομάδα, με τον Βιερίνια εννοείται, με τον Βαρέλα, με τον Μάτος, με τον Μαουρίσιο, με τον Ζαμπά, με όλους τους Βραζιλιάνους, με τον καινούριο που ήρθε και θα ανακοινωθεί σήμερα, τον Ντούγκλας, όπως είχαμε πει, πρώτη, δεν είναι Ντάγκλας, Ντάγκλας είναι ο πεθερός της Catherine Zeta-Jones, ο Κέρκ Ντάγκλας, είναι Ντούγκλας γιατί είναι Βραζιλιάνος. Και εδώ σας λέμε ότι είναι Αμπέλ Φερέιρα και όχι Άμπελ, εκεί πάει ο τόνος, Αμπέλ, στα αμπέλια μας εμάς, όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που μιλάει και αγγλικά επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να συνεννοηθεί με τους Έλληνες. Θα συναντηθεί στην Ολλανδία μαζί τους, σέκος όλοι αυτοί που έτρεξαν να καταδικάσουν για μια ακόμα φορά τον ΠΑΟΚ, ψοφάνε, είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν όχι αναστάτωση, όχι διχασμό, όχι να τα γκρεμίσουν όλα. Θέλουν να φέρουν την καταστροφή. Για μία ακόμα φορά αποδείξαμε, και λέω πρώτο πληθυντικό, γιατί όλοι μας πώς αντιδράσαμε, ότι έχουμε πραγματικά μεγαλώσει. Ότι πραγματικά μαζί με την ομάδα και όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, από όποιο πόστο, από όποιο μετερίζει και ο καθένας, από όποιο μετεπιλάφει, αν δεν θέλεις μόνο το μετερίζει. Λέω εγώ, Αναστασία μου, πηγαίνοντας για διάλειμμα, μου κάνει σήμα, βεβαίως. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω σήμερα, κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Αυτό θα γίνει μέσα από τα τηλέφωνα, γιατί είναι τσιτσί και είναι είδος ανάγκης το κρεατάκι. Αλλά κληρώνουμε και μία 24 τηλεόραση LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας, από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ούτε 10 μέρες κλήρωση, ούτε 10 εκπομπές, ούτε 52 μήνες. Μέσα στο δίωρο και μόνο 10 παρά 1, κάποιος με ένα απλό μήνυμα γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526, θα κερδίσει μια τηλεορασάρα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλώς όρισες, Αμπέλ Φερέιρα. Ερε γλέντια. Ρε ούτε 48 ώρες, ούτε. Τέτοιο γλέντι. Πάμε διάλειμμα. Να καλωσορίσουμε και τον Χρήστο Καρυπίδη, ένα παιδί που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, που δεν πούλησε ποτέ, δεν πρόδωσε ποτέ τον ΠΑΟΚ. Νέος υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, καλή τύχη. Θέλουμε ανθρώπους που γνωρίζουν τι σημαίνει η ομάδα, να μπάσουν στο κλίμα γρήγορα. Δεν είναι ότι έφυγε μόνο ο Λουτσέσκο, έφυγε μαζί όλο το επιτελείο, εκτός από το σκιαθί, την τερματοφύλακα, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να σου πω κάτι. Δεν θέλανε να φύγει ο Λουτσέσκο. Αν έλεγε κάθομαι ένα χρόνο και δεν δουλεύω, θα το πίστευα 100% αυτό που λες. Αλλά ας πάρουμε ότι έτσι είναι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα Στράτο. Αν έφυγε όχι, για τα λεφτά ή όχι. Αλήθεια στο λέω. Έφυγε. Τι ήταν το τόσο. Αυτό φίλε. Τι ήταν το τόσο σοβαρό ήταν που τα γκρέμισε όλα. Ο χειρότερος δυνατός. Ο τρόπος που έφυγε ήταν ο χειρότερος δυνατός που θα μπορούσε να φύγει. Αυτό δηλαδή, όπως το λες. Όση δουλειά έκανε σε ένα κάστρο στην Άμμο, όση δουλειά έριχνε επί δύο χρόνια, έριξε μία κλωτσιά. Και κάτι άλλο. Στράτε, και όσο μπήκε μέσα στις καρδιές μας αυτά τα δύο χρόνια, τράβηξε ένα μεγαλοπρεπέστατο χ, το ξαναλέω, όχι για τα επιτεύγματά του, τα αγωνιστικά, για την παρουσία του. Για τον τρόπο που έφυγε. Αυτό ήταν, ο τρόπος, ήταν η χρονική στιγμή, πιο άσχημος που θα μπορούσε. Αν φέρναμε κάποιον να μας τρυπήσει αντίπαλο και του λέγαμε ποιο είναι το πιο σοβαρό που μπορείς να κάνεις, θα έλεγε να σας πάρω τον προπονητή τελευταία μέρα και να φεύγετε τη Σαββατοκύριακα να ψάχνει. Αυτό φίλε. Αυτό. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν έφυγε τα λεφτά ή όχι. Απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος. Τέλος. Απαράδεκτος. Αυτό συμφωνούμε. Απλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω ήταν ότι δεν είχε τον Καϊλέ να μείνει
Και αν ήθελε να πιέσει περισσότερο τις καταστάσεις για να μείνει, θα έμενε. Δεν ξέρω. Και θα έκανε αυτό που ήθελε ο ίδιος. Πλέον δεν μας νοιάζει κιόλας, Στράτε. Δεν μας νοιάζει κιόλας πλέον. Δεν φεύγεις με μια διαφωνία. Εγώ να σου πω κάτι. 100% βέβαιο είναι ότι διαφώνησαν σε κάτι. 100% ότι μπορεί να μαλώσανε, να τσακωθήκανε. Αυτοί σου συμπεριφέρθηκαν σαν να ήσουν παιδί τους. Σε αγκάλιασαν, σε προστάτεψαν. Είπαμε, δεν ήθελε Κώστα, άστο, τελείωσε τώρα. Δεν τελείωσε. Ήθελε να μείνει. Πάμε. Ήθελε. Άμα ο καινούριος φίλε. Αμπέλ Φερέιρα. Στήριξη. Ωραία, πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Για να σου πω δύο πράγματα για να κλείσω. Ναι. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αστραπιαία με αντανακλαστικά που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου από ομάδα ποδοσφαιρική. Εδώ η Ρεάλ έψαχνε προπονητή μετά τη φυγή του Ζιντάν και έκανε 1,5 μήνα να φέρει το Σολάρι. Και σωστό. Και τι έφερε, ποιο Σολάρι τώρα, εντάξει. Ναι. Ναι, και έφυγε κακήν κακός. Αλλά σου λέω έψαχνε 1,5 μήνα για προπονητή, δεν μπορούσε να βρει προπονητή. Έτσι. Και όχι εμείς που φέραμε προπονητή από τον τέταρτο της Πορτογαλίας. Και αγοράσαμε προπονητή. Όχι σαν κάτι άλλο που λένε ότι επενδύουν στο ποδόσφαιρο και παίρνουν τον απολυμένο από την 11η ομάδα. Ακριβώς. Και αγοράζεις Κασέρι Μπαγιόκο, τον τέταρτο καλύτερο προπονητή της χώρας. Ακριβώς. Μία λέξη ακόμα για να κλείσω, Κωστή. Να ξέρεις ότι και ο Χατζησαΐας και ο Κάτσα με αυτόν τον προπονητή θα μείνουν και θα παίξουν φέτος στον ΠΑΟΚ. Ήδη ο Χατζησαΐας που ήταν να φύγει. Θα μείνει και ο Χατζησαΐας και ο Κάτσε. Και τους είπε, ρε παιδιά, μπορώ με τον καινούριο προπονητή να έχω μια ευκαιρία. Και φεύγει σήμερα μαζί στο εξωτερικό. Θα μείνει γιατί αυτός ο προπονητής του αρέσει και το 4-4-2 και το 3-4-3. Συνήθως παίζει 4-4-2 με δύο εξάρια. Παίζει 4-4-1-1 στην ουσία. Δεν με είναι τον 4-4-1-1, άστο Κώστα, με την έχουμε παρακολουθεί στην Πράγκα. Πρόσεξε με. Είναι καθαρό 4-4-2 με εξής. Δύο εξάρια, το οποίο γίνεται 4-2-4 όταν ανεβαίνει η ομάδα και επιτίθεται, ή παίζει 3-3-4-1-2 ή παίζει 3-4-3 καθαρό. Έχει παίξει και 4-4-1-1 με τον δεύτερο επιθετικό να είναι λίγο πιο πίσω σαν ψευτοενιάρι. Έτσι. Και έχασε 1-0. Σημασία έχει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Εγώ θα πω και αυτό κάτι, να μην πάει να τα γκρεμίσει όλα, έρχεται κάπου ναι. Που υπάρχει αυτό. Μια κατάσταση. Δεν εννοούμε αυτό. Τώρα να πάει 100% στα πατήματα του άλλου, να έτσι. Περάσει τη φιλοσοφία του χωρίς να διαταράξει, να πει τα γκρεμίζω όλα τώρα και έτσι, είναι σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ με αυτόν θα έχει εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερος του Λουτσέσκου ή όχι, πάντως έχει πολλές πιθανότητες εξέλιξης. Έγινε Στράτε, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι, και sorry που περιμένατε. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Έλα Γιώργο μου, συγγνώμη. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι δουλειά σου κάνει. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, όλα καλά να πάνε. Γιώργο! Μην ξεχνιόμαστε. Το γεγονός ότι μας έφυγε ο κύριος Λουτσέσκου να πάει στο καλό, θα κουνήσουμε και μαντήλι. Εφόσον ήξερα από το Μάιο ότι είχε την πρόταση Αθήνα και ήθελε, δική μου σκέψη έτσι, ναι. Και ήθελε τον Γκάνιες και τον Σάφκους, γιατί δεν τους είπε μην υπογράφετε, εκεί που θα πάτε θα σας πάρω στα αραβικά μοιράτα και με πολύ καλό με ροκάμο μισθό ας πούμε, μηνιάτικο. Μα πήγε ο Σάκοφ με 450 χιλιάρικα την τελευταία της Ιταλία. Δηλαδή εδώ σου δίνανε 700 και τους βαινόταν λίγα. Τι ήθελες δηλαδή, να σου υπογράψουμε ότι θα πες βασικός εσύ. Βρέξει συγκονίσει. Ο άνθρωπος το είχε προγραμματισμένο να σηκωθεί και να φύγει. Εντάξει, τότε είναι ακόμα χειρότερο αυτό που έκανε. Αν το είχε στο μυαλό. Πάρα πολύ. Ή αν φοβήθηκε αν ότι έπιασε ταβάνι και δεν μπορεί άλλο. Τότε έπρεπε να το κάνει νωρίτερα φίλε. Όπως λοιπόν, και να έχει είναι... Αν θέλει να μας κάνει δεν ένα είναι καλό. Αν θέλει να μας κάνει ένα καλό. Ναι. Ας αγοράσει τον Αλκαντουρί. Μπράβο, αυτό θέλω και τον Αιγύπτο, τους πάρει και τους δύο. Μάλιστα. Δεν τους ήθελε. Και αυτή είναι και του Αλλάχ Ισλαμιστέ. Είναι, θα πάει εκεί στο Ισλάμ. Okay. Θα προσκυνάνε κανονικά τις ώρες που γίνεται η προσευχή. Σταματά να κουνούν τα πάντα σε αυτά τα κράτη. Τελειώσαμε με αυτό, Γιώργο μου. Τώρα πρέπει να... η ομάδα φεύγει σήμερα στην προετοιμασία. Πρέπει γρήγορα, ο καινούριος έχει δύσκολο έργο. Γιατί πρέπει να μάθει. Γρήγορα, σε 40 μέρες παίζουμε Champions League. Προκριματικά πρέπει να τον βοηθήσουν όλοι οι παίκτες. Τον έχει μιλήσει και ο Σάντο, τον έχουν μιλήσει. Και εκεί φίλε θα καθίσουν ο Αντρέ, ο Μάτς, όλοι, ειδικά αυτοί που είναι ομόγλωσσοι, να του μεταφέρουν. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είμαστε μεγάλη ομάδα.
μετά το πατατράκ που τους δώσαμε τις φαλιάρες και πήραμε δύο φορές τον ΤΑΒ, τους αφήσαμε και μία μέρα. 40 ώρες. 40 ωρίτσες, τόσο ήτανε να χαρούν. Σε τσουτσούνισαν. Να ειδονιστούνε, να χαρούνε. Αμάν έφυγε, τι θα κάνουνε τώρα. Ναι, ναι. Αυτός που τον κατηγορούσε δεν ήταν καλός. Μόλις έφυγε ήταν ο κορυφαίος, αυτός που τα έφτιαξε όλα και έτσι πάει. Χολή, δεν πειράζει. Για μια ακόμα φορά φάνηκε πόσο πολύ πόνο τους έχει δώσει ο Ιβάν και ο Πάνος. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου. 4-16. Θα σε βάλω για τα κρεατάκια. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Με το που γυρίσουμε. Πάμε. Είναι... Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Αλήθειες λες. Να πω πρώτα κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος πριν. Όπως οι από κάτω Κωστοί μπορεί να λένε, ξέρεις, ότι εντάξει μας το δώσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή... Αλλά γελάει ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μου το στέρισε πρόπερση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που εκλάπη το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Όπως λένε ότι μου το δώσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μου το έκανε ο ένας, μου το έκανε ο άλλος, αλλά κατά βάθος ξέρουν στην πραγματικότητα ότι ήμουν η καλύτερη ομάδα. Φυσικά. Απλά δεν το παραδέχονται. Και τις δύο χρονιές. Έτσι και τώρα, μην νομίζω ότι χάρηκαν όταν έφυγε ο Λουτσέσκου. Μπορεί αυτό να δείχνανε, αλλά κατά βάθος ξέρανε ότι ο τρελός ο Πόντιος θα πάει να φέρει καλύτερο. Και ξέρεις τι λέγανε, δεν λέγανε τι ωραία που έφυγε ο Λουτσέσκου, λέγανε όχ, τι θα πάει να κάνει τώρα. Παρακαλούσαν μήπως και πάει σε καμιά λύση μεσοβέζικη, μήπως πάει σε καμιά τύπου Στανόγεβιτς, σου λέει κάτι μπορεί. Αλλά οι χειρότεροι τους φόβοι επαληθεύονται. Είπαμε βέβαια Ματάκι Χορταράκι, βεβαίως. Να πούμε ότι ουδέν καλό αμυγές κακού. Βεβαίως. Για μένα δεν ήταν σωστός ο τρόπος, συμφωνούμε Κωστή. Και ο χρόνος. Αλλά θέλω ο να τρόπος πω ότι 400... και ο χρόνος. Ναι, 4 εκατομμύρια το χρόνο είναι πολλά τα λεφτά. Μας εντάξει, λένε όμως ότι μην βάζει τον μπαμπά του να λέει δεν έφυγε για τα λεφτά. Αν έλεγε ο κάθομαι ένα χρόνο έξω, θα έλεγα μπράβο, όντως δεν έφυγε για τα λεφτά. Κωστή, σε παρακαλώ. Κωστή, ναι. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι δύσκολο να πεις ότι φεύγω για τα λεφτά. Γιατί σε φτηνένει. Ναι, αλλά αυτό είναι όμως η πραγματικότητα. Τώρα, τι ναι, αλλά εσύ? δεν μπορεί τέλος το πει. Τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή είναι δύσκολο. Τώρα, άμα έρθει ένα σταθμό και σου πει. Τίποτα από αυτά δεν θα συζητούσαμε. 20.000 το μήνα και πει πάει για τα λεφτά, δεν είναι εύκολο να το πει. Δεν σου βγαίνει. Τέλος πάντων. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Εγώ, Κωστή, ναι. Δεν αγχώθηκα καθόλου. Ναι. Διάβασα ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Τι έγινε, παιδιά. Έφυγε. Σαν πρωταπριλιάτικο έσκασε. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, οκ. Μα μεγάλωσε, φίλε, ο σύλλογος, η ομάδα. Έχουμε ανέβει όχι απλά επίπεδα. Σε όλα τα πράγματα, άλλες εποχές, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Φίλε, έχω μια διαφωνία σε αυτό, Κωστή. Ήμασταν. Απλά δεν μπορούσαμε να το δείξουμε. Δεν ήμασταν πάντα έτσι, αδερφέ. Δεν ήμασταν γιατί... πάντα έτσι. Να σου πω κάτι. Γιατί έλειπε. Ναι, και έλειπε ένας άνθρωπος για να μπορέσει να πάει να πει στην Πράγκα: πάρε τρία και φέρτον. Αν μου συνέβαινε αυτό άλλες εποχές που μου φεύγαν οι παίχτες, που δεν έπαιρνα άδεια για να παίξω στην Ευρώπη, πώς αντιδρούσα, ξέρεις. Θα έβαζα μια μεσοβέζικη λύση, ό,τι μπορούσα να πάρω και θα προευόμουν έτσι. Και σήμερα έτσι, δεν θα ήμασταν χαρούμενοι. Σήμερα θα τρώγαμε τις άρκες μας πάλι. Γιατί η φτώχεια, φίλε, μιλάω πάντα για τα λεφτά, φέρνει γκρίνια. Και δυστυχώς πλέον με το χρήμα μπορείς να πας και να πάρεις τέτοιου είδους προπονητή, τέτοιου είδους παίκτες. Κατάλαβες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα. Ξεκάθαρα. Απλά τόσα χρόνια μας λέγανε να κάντε ράντεβου. Κάναμε. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι δεν ήταν έτσι. Κατάλαβες. Φυσικά το ξέραμε. Ο σύλλογος πάντα ήταν τεράστιος σε όλα, στο λαό του. Αύξανε τον κόσμο του και το λαό του σε εποχές πάρα πολύ ζωφερές οικονομικά. Χωρίς να υπάρχει το πότισμα του δέντρου από τίτλους. Κι όμως παρόλα αυτά, φίλε. Ο λαός του Πάγου μεγάλο είναι εξαιτίας του λαού του. Ακριβώς. Απλά είπα ότι ήταν τεράστιος. 40 ωρίτσες, φίλε, κράτησε. 40 ωρίτσες. Τώρα αυτός θέλει από εμάς. Ο άνθρωπος αυτός που ήρθε, επειδή έρχεται την τάδε χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη, θέλει στήριξη
σε όλα όπως στηρίξαμε τον Λουτσέσκο που δεν τον γουστάραμε γιατί δεν μας άρεσε ο χαρακτήρας του και γιατί είχε κάνει διάφορα όταν ήρθε από την Ξάνθη και το λέγαμε. Έτσι θέλει και αυτός, όχι στην πρώτη στραβή αποκαθήλωση αφορισμός μπινελίκια. Υπάρχει κόσμος που περιμένει στη γωνία το στραβοπάτημα για να βγάλει χολή. Στήριξη Ακία. Για να δείξει πράγματα ο άνθρωπος. Αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Όποιος το κάνει ή είναι πολύ, είναι αλλού ή απλά Άξι. Έχει... Είδαμε τι έγινε τις 40 ώρες. Άσε. Είδαμε φίλε. Άστο. Εκοστή, δεν υπάρχει στάνταρ. Έγινε θουβού. Παντού υπάρχουν απόλυ. Φιλιά, πάω σε διάλειμμα. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εμείς. Δίνουμε σήμερα κρέατα τσιτσί υπέροχο από το ξεροπολείο Μιχάλης και μία τηλεορασάρα LG24 κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε. Έτσι, έτσι. Δεν πέφτει με τίποτα, είμαστε ξεκάθαροι. Η διάθεσή μας, το πάθος μας, η τρέλα μας. Κληρώνουμε σήμερα δωράρα, υπερατού δωράκλα, μια τηλεόραση 24 LG. Καταπληκτική, υπέροχη μάρκα, ζηλευτή, ποθητή, ακριβοθόρητη. Από την ηλεκτρονέτη Παπούκη της Νικολαίδης, μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε γραμμές στον αέρα και ερχόμαστε άμεσα να μιλήσουμε με εσάς. Να πω ότι κατά τις 25 εκεί θα πάμε να συνδεθούμε. Έφτασε μόλις η ομάδα στο αεροδρόμιο και αναχωρεί για την Ολλανδία, για το στάδιο αυτό της προετοιμασίας. Ξέρω ότι περάσαμε, πρώτο επιθετικό, ένα πολύ ταραχώδες τριήμερο από την Παρασκευή το βράδυ που έσκασε η είδηση της φυγής, της άτακτης φυγής του Κοσεσάο. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, δεν ησυχάζουμε ποτέ. Αγαπάμε όμως την ομάδα μας και με τις αναμπουμπούλες, με τις ταραχές της. Έτσι είναι οι καψούρες. Φάγαμε τα παιδιά να κάνουν μπάνιο, να πούμε, στη θάλασσα και εμείς έβλεπα στις ξαπλώστερες εκεί στο ποταμό που πήγα. Έτσι πεταχτήκαμε αυθημερών όλο τον κόσμο στα τάμπλετ, στα κινητά, να μην κάνει ούτε καν βήμα στη θάλασσα για το τι θα γίνει. Προπονητής από το πάνω ράφι, μεγάλα τα ανακλαστικά, σπουδαίοι στην ετοιμότητά τους οι άνθρωποι που το χειρίστηκαν. Μπράβο στον Μπράνκο που δεν τον έχουμε δει τον άνθρωπο, δεν έχει παρουσιαστεί, αλλά όπως βλέπετε είναι μεθοδικός και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Θα στηριχτεί και με σπουδαία μεταγραφή. Μεταφέρω τώρα κάτι με πάσα επιφύλαξη, γιατί μου ήρθαν δύο διαφορετικά μηνύματα και έχω εμπιστοσύνη στους δύο ανθρώπους που μου έστειλαν το μήνυμα. Δεν είναι σε καμία ΠΑΕ μέσα, δεν είναι τίποτε διοικητική ούτε τίποτα. Δεν φαντάζεσαι ποιος μπορεί να σου δώσει την είδηση ότι υπάρχει ήδη άφιξη παίκτη, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης, ο Χαφ, ο σπουδαίος, είναι ήδη εδώ. Και μου το είπαν δύο τελείως άσχετοι μεταξύ τους που δεν ξέρουν ότι μιλάμε, μεταξύ τους δεν μιλάνε. Λοιπόν, το μεταφέρω ότι ο παίκτης είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Με πάσα επιφύλαξη και δεν ήμουν μπροστά να το δω, έτσι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Να θυμίσω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, οι καταπληκτικά πράγματα 705-750 απέναντι το Μασούτη σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Κλιμάρτ 917-646. Εκεί θα βάλετε το κλιματιστικό και θα ησυχάσετε. Κεντρικά συστήματα VRV, αντλίες θερμότητας, κόσας και οσές. Καταπληκτικά πράγματα στον κλιματισμό. Φοροπρόβλεψη 225002 και φοροπρόβλεψη.gr. Με άνθρωπο, με τον Γιώργο Μουτσιάνα που γνωρίζω ο κανένας τα θέματα της εφορίας. Και βέβαια οι κορυφαίοι στην Τέντα, ηγέτες εδώ και πολλά χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Τέντα Home, 430-011, τηλεφωνήστε και ενημερωθείτε να βάλετε τέντα για μια ζωή. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς, ξαναλέω, κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης κληρώνουμε και ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ, τηλεορασάρα 24 από την ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολαίδης και την LG. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Πάμε στον επόμενο! Ναι! Και ο επόμενος αγκαλίτσα. Πάμε στον Μέθε! Μέθε! Επόμενο να δούμε αυτόν που έριξε τρικλοποδιά στους προηγούμενους δύο. Ναι! Καλημέρα σας! Πέσαν όλοι μαζί! Τώρα! Τρεις έριξες φίλε! Τρία κόκκινα λαμπάκια! Αυτό ήταν κλάδεμα στην καροτίδα! Έλα! Καλημέρα! Κωστή, καλημέρα! Καλώ το παιδί! Στέλιο! Τάκλιν με τα δύο πόδια έκανα! Φίλε, αυτό ήταν Steven Seagal! Δεν ήταν τάκλι, ήταν. Τζο Στέθαμ ήταν το λόγο για δυναμία. Τρεις. Φιλέ. Για πες.
η ομάδα εκεί που χρειάζεται να δείξει γρήγορα τα ανακλαστικά, όπως με την περίπτωση του Ροντρίγκο, τώρα με τον προπονητή είναι πολύ γρήγορε. Εκεί που χωράνε μπαζάρια, κάνουμε και μπαζάρια γιατί δεν είμαστε λακαμάδες. Αλλά έχουν τέτοια εμπειρία, εκεί που χρειάζεται ταχύτητα είναι αστραπία, φίλε. 9 εκατομμύρια κοστίζει αυτό που έκανε, φίλε. Ο μεγάλος Πόντιος. Αυτό έχει γίνει δεύτερη φορά, να ξέρεις, στην Πορτογαλία να αγοράσουν οι προπονητές. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται συνέχεια. Δεν υπάρχει. Και στην Ελλάδα είναι ίσως η πρώτη φορά. Όχι από τη Β' Πορτογαλίας, ούτε από, από τίποτα πανέργια. Πήγε και πήρε τον επόμενο next big thing Πορτογάλο. Έτσι, τον ήθελε η Μπενφίκα διακαώς και είχε κάνει επαφές. Αρνήθηκε η Μπράνκα τη δηλαστική πρόταση, λοιπόν, πριν από λίγο καιρό για να τον δώσει. Ένας άνθρωπος που μακάρι να πετύχει, έτσι, ματάκι χορταράκι κι αυτός. Έκανε τον γύρο του κόσμου, εννοείται, και της Ευρώπης η πρόσληψη του Φερέιρα. Έτσι, είναι, έκανε πραγματικά αίσθηση. Είχε και ένα σερβάκι εκεί στην Πράγκα, το Βούξεβιτς. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Ακούς, ας το πάρει πακέτο, να έρθουνε παρέα. Και το Ποντένσι είχε παίχτη, ναι, του Γαύρου. Λοιπόν, και αυτόν που πήρε τώρα τον συσημασμένο, έλα. Ναι. Το Σεμέδο, πώς είναι. Το Σεμέδο αυτόν. Σεμεδάκι, ξέρω πώς. Το Σεμεδάκι αυτό που του βάζει το. Κωστή, ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε τον Λουτσέσκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λουτσέσκο. Βεβαίως. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ίσως να έχει βρει και τον ταβάνι στον ΠΑΟ και φεύγει σαν νικητής. Ναι, έπρεπε νωρίτερα, όχι τώρα. Σίγουρα ο Λουτσέσκο ήταν πολύ άκουμψος. Δεν δικαιολογείται για την αγάπη που του δείξαμε. Δεν παρακαλώ, φίλε. Γιατί έκανε ένα στοφή του κλίματος και ο κόσμος τον αγάπησε πραγματικά. Φίλε, μεγάλη μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Του έδωσε χαρά για 40 ώρες, τόσο κράτησε χαρά του, φίλε. Και τώρα θα χρειαστεί χρόνο καινούριος, πρέπει γρήγορα να τρέξει, πρέπει γρήγορα να προσαρμοστεί, να βάλει τη δική του πινελιά, να μην ταράξει όλο αυτό που είναι ήδη έτοιμο, δηλαδή θέλει λεπτούς χειρισμούς, πρέπει να βοηθηθεί από τους παίκτες, από τον τεχνικό διευθυντή, από όλους. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία αυτό που μας έκανε ο Ρουμάνος, φίλε, αν έφερνα τον Μελισανίδη και τον Μαρινάκη και έλεγα πώς θα μου δημιουργήσει το πιο σοβαρό πρόβλημα, τι θα μου κάνεις. Αυτό θα ήταν, φίλε, το πρώτο που θα έκανε. Και ένα τελευταίο. Όλοι τώρα στην προετοιμασία ξεκινάνε από το μηδέν με ένα καινούριο προπονητή. Μπορεί να συγκεκριθεί και μια μεταγραφή από αυτούς που είχες και ίσως να μην υπολόγισε ο προηγούμενος προπονητής. Έτσι. Αυτός να έχει κάποια άλλη φιλοσοφία, να του ταιριάζουν κάποια άλλη παίκτες, έτσι. Ήδη ο Χατζησαΐας τους είπε. Ναι. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, δώστε μου μια ευκαιρία. Και αν δεν κάνω στον προπονητή, τον καινούριο, να φύγω. Θα του δοθεί ευκαιρία. Και ας ξέρει ότι είναι τέταρτος. Θα πάρουν την ευκαιρία του στην προετοιμασία. Και ας ξέρει ότι είναι τέταρτος. Μετά από τον Βαρέλα, μετά τον Κρέσπο, μετά τον Ίγκαζον, ότι είναι τέταρτος. Έτσι. Εντάξει, όμως θα διεκδικήσει τη θέση. Και ο Πασχαλάκης πέρσι ήρθε σαν τρίτο τέταρτο να κάνει τα ρεπό. Ακριβώς. Και μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Ακριβώς. Έγινε στελάρα. Ας πάρει την ευκαιρία του. Σε φιλό, πάω αεροδρόμιο. Πάω αεροδρόμιο. Έχω Ελένη Μπούντου εκεί που είναι στο καθήκον. Η ομάδα έφτασε. Ελένη μου. Χαίρετε, καλημέρα. Τι γίνεται? Εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να, εδώ βλέπω τα παιδιά μας που φωτογραφίζονται έτσι με διάφορους φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Είναι το ωραίο κλίμα, είναι αυτή η πρώτη, τα χαμόγελα, τα βαβρισμένα έτσι κορμιά και σώματα αυτά. Έτσι. Βλέπω νέα πρόσωπα. Τους βλέπω σε πάρα πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Βλέπω νέα πρόσωπα, χαρούμενα πρόσωπα. Έτσι, ωραίο, φρέσκο, νέο αίμα όπως είναι Μελιόπουλος, Μιχάη, Ροντρίγκο Σουάρες, βεβαίως Μύρος Λαυστόκ. Ναι. Και φυσικά η σταθερά εδώ πέρα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος σίγουρα θα πει τελευταίος. Καλά, εννοείται. Αλέξανδρε, χωρίς τέτοιο θα φύγουμε, χωρίς τερματοφύλακα. Όχι, έχει ακόμη να φωτογραφηθεί. Λοιπόν. Χωρίς το Σούπερμαν που πάμε, χωρίς το Σούπερμαν. Χωρίς το Σούπερμαν που πάμε, μου λένε, γιατί έχεις αργήσει να μπεις μέσα. Εκεί τον έχεις μέσα, ωραία. Λοιπόν, τον βάζουμε εμείς μέσα, γιατί νομίζω ότι ο Αλέξανδρος σίγουρα δεν θα προλάβει να μπει. Μπράβο. Ελένη μου, το κλίμα, ακούγεται το όνομα Φερέιρα, άκουσε τα πηγαδάκια για τον καινούργιο προπονητή. Να ρωτήσω τον Αλέξανδρο, άκουσες το όνομα Φερέιρα, σου λέει κάτι? Γελάει ο Αλέξανδρος, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε στις δηλώσεις του, βεβαίως, και το όνομα Ράσβαν Λουτσέσκου, τον οποίο ευχαρίστησε για τη συνεργασία, βεβαίως, και για τα όσα πέτυχαν σαν ομάδα και σαν ακριβώς σαν σύνολο. Νομίζω ότι δεν ακυρώνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι οι παίκτες είχαν μια πιο προσωπική σχέση. Οφείλουν ένα ευχαριστώ, και αυτό υπόθηκε και από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Και βεβαίως στάθηκε και στα αντανακλαστικά που έδειξε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο θέμα προπονητή, γιατί σε λιγότερο από 40 ώρες σαφώς έκλεισε το θέμα Λουτσέσκου. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κοιτάξει την επόμενη μέρα.
και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είπε και ο Πασχαλάκης, ότι να δώσουμε και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν ανακλαστικά για μια ομάδα που είναι ακέφαλη ακριβώς και λειτουργεί έτσι. Και δεν πήγε πήρε από το Πανέρι κανέναν ελεύθερο ή κανέναν τρίτο-τέταρτο. Πήγε και πήρε προπονητή, ο οποίος έχει σπουδαίο backup, σπουδαία προσόντα και μακάρι να τα δείξει στον ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί. Αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι λειτουργήσε ο ΠΑΟΚ τόσο γρήγορα δεν σημαίνει ότι πήγε και μια εύκολη λύση στην ελεύθερη αγορά. Αν θέλεις, γιατί καμιά φορά ο πανικός, αυτή η πίεση του χρόνου είναι και κακός σύμβουλος, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έπρεπε να λειτουργήσει σωστά. Τρομερή ψυχραιμία, μεθοδικότητα βέβαια. Αυτός ο Μπράγκο τελικά, Ελένη μου, φαίνεται ότι είναι μεγάλος μάστορας και αθόρυβος. Νομίζω ότι όλο το team φάνηκε ότι λειτουργεί σωστά, λειτουργεί όπως πρέπει και κινήθηκαν μεθοδικά. Νομίζω ότι με τρομερή πίεση χρόνου και με αρκετή έτσι βαβούρα, αν θέλεις, γύρω από τον κόσμο και θυθύρους διάφορους, γιατί είναι λογικό και επόμενο, ήταν ένα σοκ για όλους. Ήταν ένα σοκ και για τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα σοκ και για την οικογένεια του Μικεφάλου. Εκμεταλλεύονται και οι αντίπαλοι όπου υπάρχει αναμπουμπούλα, όπου υπάρχει, αφήνει μια χαραμάδα η επικαιρότητα για να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα. Έτσι το αρπάζουν αυτό, το διωγγώνουν, το μεγαλώνουν, το δραματοποιούν για να δημιουργηθεί φασαρία, έτσι, να χαλάσει ισορροπία. Και αν θέλεις, Κωστή, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε τόσο γρήγορα με αυτή την τρομερή πίεση του χρόνου, δείχνει ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος μεγαλώνει, ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες κρίσεις και να τις ξεπερνάει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Ακόμα και η συντριπτική μερίδα του κόσμου, γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έτσι φέρουν την καταστροφή, αλλά η συντριπτική μερίδα του κόσμου έδειξε τρομερή ψυχραιμία. Δεν είναι μικρό αυτό που συνέβη, δεν είναι κάτι ασήμαντο. Έτσι, είναι μια περιπέτεια που εν τη γενέση της βύστηκε μια φωτιά που πήγε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα. Μιλώντας για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ότι μεγαλώνει, αυτό αφορά και τον κόσμο, αυτό αφορά και τα γραφεία, αφορά γενικώς όλη την ομάδα, όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Έτσι. Και ο κόσμος όπως τον διαχειρίστηκε με αυτή την αναμενόμενη βαβούρα, με αυτούς τους ψιθύρους που υπήρχαν, ήταν λογικό και επόμενο. Αλλά κοίταξαν όλη την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα θέλει τον Άμπελ Φερέιρα να ταξιδεύει για την Ολλανδία, να ταξιδεύει για το Άμστερνταμ και από εκεί ο δικός του Άπελντον, προκειμένου να υποδεχθεί την ομάδα του Δικεφάλου, να έχει την πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Εκεί ακριβώς, επί Ολλανδικού εδάφους, να πούμε, θα επικυρωθεί και η συνεργασία του 40χρονου Πορτογάλου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Μια περίπτωση που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί οι Πορτογάλοι νομίζω ότι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Μα ποιος αφήνει τώρα τον προπονητή του Ιούλιο μήνα? Έτσι, έπρεπε να ματώσει ο μεγάλος. Δηλαδή, σκέψου να γινόταν αυτός αντίστοιχος στον ΠΑΟΚ. Να ερχόταν κάποια ομάδα η οποία είχε βρεθεί υπό αυτές τις συνθήκες και να κατέθετε μία ρήτρα, έτσι, ένα αξιοσέβαστο ποσό και να σου πει στον προπονητή τι θα γινόταν, έτσι. Μάλιστα. Να ρωτήσω δύο ερωτήσεις θέλω. Η μία είναι τι μαθαίνεις για χαφ και αν υπάρχει... Είναι το αμέσως επόμενο ζήτημα. Το οποίο νομίζω ότι βάσει των κινήσεων που έχουν γίνει και κυρίως της διαχείρισης του προπονητή... Θα τον πρικίσει. Μας αφήνει έτσι μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι θα κλείσει και αυτό άμεσα. Και το δεύτερο, επειδή έχω μηνύματα από γυναίκες ακροάτριες, είναι λέει και ωραίος ο προπονητής. Είναι και αυτό το σκέλος. Εμάς δεν το θέλουμε για γαμπρό, αλλά... Κωστή, θέλω να σου πω ότι χθες με το που βγήκε το θέμα ότι ο Άμπελ Φερέιρα είναι ο νέος τεχνικός, έχω λάβει, θα σου πω χωρίς υπερβολή τώρα, χωρίς υπερβολή για να τα λέμε όλα με το σκέλος, πάνω από 15 έτσι. Με 20 μηνύματα. Έτσι. Νομίζω ότι το σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Άμπελ Φερέιρα είναι θέμα κανονικά. Από γυναικείο κοινό κανονικά. Για να δημιουργηθεί. Εντάξει, μας ενδιαφέρει να κάνει ομάδα και τα λοιπά, αλλά... Οι γυναίκες δίνουν και σε αυτό, αν είναι ένας κακομούτσουνος, αν είναι κανένας άσχημος, παίζει ένα ρόλο ρε παιδί μου, είναι μια στενοχώρια, μια αυτή. Όχι, νομίζω ότι άφησε έτσι ένα πολύ ωραίο θετικό κλίμα, τουλάχιστον όσον αφορά το γυναικείο κοινό. Έτσι. Σκούφος τέλος, καλώς ήρθε η γραβάτα. Γιατί χωρίς γραβάτα δεν και κουστούμι δεν βγαίνει αυτός. Έτσι ακριβώς. Να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε και βεβαίως, από κοντά, για να δούμε βεβαίως. Και τι άνθρωπος είναι και πώς δουλεύει, που είναι το βασικότερο βεβαίως. Ελένη μου, θέλεις κάτι να μας πεις ακόμα, κάποια δήλωση, όχι, κάποιο...
10 και 4 η ομάδα πετάει για Ντίσελντορφ και από εκεί βεβαίως ο δικός του Άπελτον και ξεκινάει έτσι το βασικό στάδιο, η προετοιμασία βεβαίως. Με το καλό. Το πιο σημαντικό κομμάτι, όπως τουλάχιστον ομολογούν και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ομάδα, όλη τη σεζόν. Έτσι, βέβαια. Που μπαίνουν οι βάσεις. Βέβαια. Να πούμε ότι ο Φερέιρα έρχεται με το team του, έτσι, γιατί δεν έφυγε μόνο ο Λουτσέσκο, έφυγε όλος ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Εκείνο που γνωρίζουμε σε πρώτη φάση είναι πως έχει δύο βοηθούς και έναν γυμναστή, του οποίου γνωρίζει πάρα πολύ ωραία. Καλά. Χαίρετε, αυτό, γιατί αυτό. Περνάμε και τον έλεγχο. Το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την κοινή του θητεία στην Πορτογαλία, στο Sporting και πάει τέλεια. Λέγοντας. Έγινε, Ελένη μου. Σε φιλό. Σε φιλό. Καλημέρα, ευχαριστούμε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Ήταν η Ελένη Μπούντα από το αεροδρόμιο. Σήμερα είχαμε τις συνδέσεις. Ακούσαμε το πώς η ομάδα αναχωρεί για την. Μέχρι και η Κουμπάρα με ρώτησε. Χαμός σε λέω με τον καινούριο προπονητή. Δεν θέλω να πω το όνομά σου. Έτσι, αλλά όντως είχε από τις γυναίκες μια αποδοχή. Το τελευταίο που μας ενδιαφέρει εμάς, το σημαντικό είναι να δείξει έργο, χρειάζεται από όλους αμέριστη και πολύ δυνατή στήριξη. Χρειάζεται από τον ίδιο γρήγορη αφομοίωση, γρήγορη προσαρμοστικότητα. Δεν είναι μια φυσιολογική πρόσληψη, δεν έρχεται ο άνθρωπος από μήνα Μάιο ή αρχές Ιουνίου για να... Έχει το χρόνο του, σε 40 μέρες παίζουμε τον αγώνα Champions League, πρέπει οι παίκτες προσωπικότητες να τον βοηθήσουν, ακόμα και αυτοί που υπεραγαπούσαν τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου επέλεξε ο ίδιος, δεν τον έδιωξε κανένας, επέλεξε ο ίδιος να τους αφήσει. Άρα ναι, καλά τα ευχαριστώ, αλλά ίσως και οι παίκτες να αισθάνονται λίγο αδειασμένοι, ειδικά αυτοί που τους έπεισε με όλα τα επιχειρήματα ο Λουτσέσκου να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, λέω. Άλλη μου γράφει ακροάτρια. Από νη το όνομά της. Η άλλη πριν ήταν από χ. Κούκλος είναι, αλλά το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι να έχει κούκλα τον ΠΑΟΚ μου. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ακόμη στο Ανόβερο. Χαμός έγινε στο Ανόβερο, παιδιά. Χαμός με τις κούπες. Ένα πραγματικό ΠΑΟΚτσίδικο πανηγύρι. Έναν σύνδεσμο στολίδι, πραγματικό. Στολίδι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τι. Έχουμε γραμμή στον. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Τι έγινε ρε Καραγιά. Τι να γίνει ρε. Βαρέθηκα να περιμένω. Φίλε 33 χρόνια περιμέναμε. Έκανε το τάκι μου. Θέλεις να μιλήσουμε. Λέω θα πάει και στις διαφημίσεις. Όχι. Μου έκανε τελευταία στιγμή έσωσε. Η Αναστασία τελευταία στιγμή. Τελευταία. Έλα Κωστάκι μου. Για πες. Μπράβο την Αναστασία. Μπράβο την Αναστασία. Γιατί η Ελένη μας μπέρδεψε λίγο. Αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν έφυγε και ο Λουτσέσκου. Δεν πήρασαν οι άλλοι τη ρήτρα και έφυγε. Τι κάνω λάθο. Ναι, φυσικά. Δεν δώσαν και άλλοι. Άρα το ίδιο πράγμα είναι. Όπως πήραμε εμείς το Μπράν από την Μπράν Καρσούνα, έτσι πήραν και εσύ από εμάς. Απλά δεν ξέρω τι δέσιμο μπορεί να έχει ο τελικά είμαστε αργοί σε αντιδράσεις μας ή γρήγοροι. Δεν ξέρω σαν πάω. Τι γίνεται. Αυτή την φορά αποδείχτηκε ταχύτατη, όχι απλά γρήγορη. Ταχύτατη. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο θα πω, φίλε. Μπορεί ο Ντιέγκο να μην ήταν εκεί, αλλά η παντσέτα του ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Πήγες. Πήγα χθες. Πήγα χθες με το μεράκι. Μπράβο τα γόρι μου. Μπράβο. Ελάτε. Κατεβαίνει κύριε, ελάτε. Και πελάτη φυσικά. 1-0-5 ο Τσατσαρός. Όχι, δεν τον παρακαλάμε. Δεν το λέμε ελάτε να πούμε. Και δεν θέλει. Δεν πειράζει. Τι μα τι ήθελε δηλαδή. Πήγαμε. Δεν παρακαλάμε. Αμα ξάρα έχεις φίλε. Τα ξάρα έχεις φίλε. Δεν πειράζει. Παντσετάρα έχω, παντσετάρα. Αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Να είναι καλά με τις παντσέτες και τα σουντζουγκάκια του. Έτσι φίλε. Και μαγεία. Ό,τι έχει τέλος πάντων. Μαγεία. Και όποιος δεν έχει πάει, ας πρόσεχε. Χάνει. Πάω και να σε. Φιλιά. Άντε. Γεια σου Κωστάκι μου. Γεια σου Κάραγια. Άλλη μία πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Έλα Κωστή. Έλα, καλό στο Μαλαμίσιο. Δουλεύει το αλάρμ. Σβήσε να σου αδειάσει την μπαταρία. Λοιπόν, έκαλα, έφτασε μέχρι τον Άγιο Βασίλειο. Ξεκίνησα από Καλαμαριά, έφτασε τον Άγιο Βασίλειο τώρα. Ένα έχω να πω που να του σκιστεί το σκουφί, που να μην πιάσει ποτέ νίκη. Αυτό το ευχαριστούμε. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Τι να σου πω τώρα, πολύ Ευρώπη έχουμε γίνει. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω ότι εσύ είσαι ένας από αυτούς που πραγματικά. Πληρώθηκε. Ναι. Πληρώθηκε για αυτό που έκανε, τον ευχαριστούμε, αλλά πληρώθηκε. Δηλαδή, αν δεν θα έπρεπε τη γυναίκα σου και πάει με έναν άλλον ο οποίος είναι πιο πλούσιος, θα πεις ευχαριστώ για τα δύο παιδιά που έκανε. Ακριβώς. Θα τη χαρακτηρίσει. Ξέρω ότι εσύ τον. Όχι απλά όταν οι υπόλοιποι τον έβριζαν, βγήκες και έλεγες Λουτσέσκου.
ξαναλέω, δεν μπορούμε να μειώσουμε τίποτα από αυτά που έκανε. Αυτό λέω. Έτσι και λέμε και ευχαριστούμε επειδή προσέφερε ο άνθρωπος και κυρίως και αυτά που έκανε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά είναι φίλε πούλημα στο τέλος. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου, ρε παιδί μου. Όπως πούλημα ήταν και του κυρίου Σάντος, να τα λέμε κιόλας για όλους τους προπονητές. Και του κυρίου Κωνσταντινίδη, ο οποίος έφαγε καλά και τώρα μας την έκανε δεύτερη φορά από τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Παντελής Κωνσταντινίδης. Έσβηνα μηνύματα χθες. Έσβηνα, ξέφυγε η κατάσταση. Άλλο κριτική, άλλο βρυσίδια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο επόμενος φίλε. Αμπελαέα. Αμπελαέα. Αλλάζει. Αμπελαέα. Κοίταξε. Από ο Λουτσέσκου είχε μια φάση σαν ποντικός με μοροίδες ήταν. Τώρα περάσαμε σε έναν όμορφο άντρα. Έτσι. Θέλει ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, έναν άντρα ωραίο να περάσει μπροστά. Παίρνουμε και τη γυναίκα στο γήπεδο. Και η γυναίκα στο γήπεδο. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα. Μας ενδιαφέρει ο ευρωπαϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό αγαπητέ, φίλε. Αυτό. Καλώς στην Ελλάδα, αλλά θέλουμε τον ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ πλέον. Αυτό. Αυτό. Έγινε μαλαμίσιε. Σε χαιρετώ. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου λέμε. Και τα πάντα και με. Ξαναλέω πριν πάμε στο διάλειμμα. Καταρχήν, BP το κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη βρίσκεται μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, βγαίνοντας για τη Χαλκιδική αριστερά, γυρίζοντας δεξιά, εκεί το πιο καθαρό υγραέρι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! 8 γραμμές περιμένουν. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσο πιο σύντομα για να μιλήσουν όλοι. Εδώ είμαστε, ξαναλέω τελευταία φορά για να μην ζαλίζω το παχύ έντερο, ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, μία LG τηλεορασάρα 24, την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ένα υπέροχο δώρο και μία σακούλα κρέατα από το αγροπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ όσο πιο σύντομα για να μιλήσουν όλοι. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του για αυτό τον κολοσσό που έκανε. Ζούμου σου, αδελφάκια. Έτσι. Έτσι, έτσι, κλείνω έτσι, Μένιο. Εδώ. Τα φιλιά μου, φιλιά, κλείνω γεια σου, Μένιο, είσαι ωραίος, φίλε. Είσαι ωραίος. Εβάζει και τους υπόλοιπους 7. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πήρα για την κλήρωση. Έχω το ούζο, το τσίπουρο, έχω το κρασί. Θέλω, έχω τις μπύρες, θέλω και το. Βάλε το τσιτσί. Κάτσε να για σε βάλω, Βαναγιώτη. Να σε βάλω. Για να τους γλεντάω. Θύμισε μου τα τρία τελευταία πάνω. 4,85. Τέλεια. Και αν δεν ρωτηθείς, μη λες την άποψή σου, βγάλε το σκασμό. Σωστό, σωστό. Καθένα προσωπικά ξέρει. Ναι, ναι, κατάλαβα για που το λες. Κατάλαβα. Πολύ θελήσανε. Χαρήκαν 40 ώρες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Τέτοιο πράγμα είναι αυτό δεν που τρέχει. Αυτό που τρέχει στην πλάτη του είναι υδρότας ή είναι τίποτα άλλο. Είναι στάλες υδρότα που καταλήγουν στην κολοχαράδρα του υδραυλικού. Και γίνεται μικρή λιμνούλα. Βάζει και παπάκια. Φιλιά. Φιλιά. Την αγάπη μου, γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια, σε ευχαριστώ. Φιλιά, ζούμου σου. Πάμε να μιλήσετε όλοι. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, εγώ σε καλημέρα. Καλώ τη Βαλανιδωράκη. Έλα, Βασίλη μου. Πάμε, σ' ακούω. Ρασβάν, σε ευχαριστούμε για το έργο σου. Πραγματικά άφησες μεγάλο έργο. Έφυγες όμως κάπως περίεργα. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Λοιπόν, για τον Ιβάν, ο οποίος ήταν και θα παραμείνει τεράστιος, για μένα ήταν μια μικρή απλή επιβεβαίωση το τι μπορεί να κάνει. Nice. Τώρα, για τον καινούριο τον Φερέιρα, θα πάρει τον χρόνο του. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μπω στους ομίλους του Champions League, πάντως να θυμάστε ένα πράγμα. Τα λεφτά που έδωσε αυτός ο άνθρωπος είναι τόσα πολλά, τα οποία δεν νομίζω να τα πετάει οποιοδήποτε για έναν άνθρωπο που έχει προσδοκίες και θα πάμε καλύτερα. Την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά. Γεια σου, Βασίλη μου! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Χαίρομαι και ευχαριστώ που είστε και σύντομοι για να μιλήσουν όλοι. Καλημέρα σας, ναι! Μήπως γνωρίζετε τι τους έκανε Κωστή ο Πόντιος? Χουνέρι τους μεγάλο. Έκανε ένα χουνέρι μεγάλο. Για ποιο λόγο? Γιατί τον προκάλεσαν. Και όπως ξέρουμε, μην τον προκαλείτε. Μην τον προκαλείτε. Αν πάτε στο μούχτι, αν πάτε στο μούχτι, έχετε μια ελπίδα. Αλλά αν προκαλέσετε. Λοιπόν, μα και εκεί έχει δίκιο ο μικρός Αβίδης που έβαλε ένα ποστάρισμα. Ο μικρός Αβίδης. Και έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να αποδείξω, λέει, αν αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Έτσι και πάντα θα υπάρχουν οι μπίμπιπ που θα βγουν. Έτσι. Παντού στον κόσμο οι προπονητές λένε θέλω παίχτες. Δεν λένε φέρνουμε αυτόν, φέρνουμε εκείνον, κρατάω αυτόν. Θέλω παίχτες και ο τεχνικός διευθυντής ή τέλος πάντων το επιτελείο τους φέρνει. Εντάξει. Δεύτερον, χαιρετίσματα στο Δούριο υπό της Θεσσαλονίκης που ήθελε ο Ζουνίδη. Εντάξει.
Okay. Όλοι ξέρουν. Ευτυχώς. Λοιπόν. Αυτό μόνο λέω. Ευτυχώς. Τι Ουζουνίδης. Αυτός που απέτυχε τον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Ευτυχώς, ξαναλέω. Ούτε ξέρω για ποιον λες, έτσι, για αυτόν ένα μηδέν. Ούτε ξέρω για ποιον μιλάς, αλλά Ουζουνίδης. Αυτός που απέτυχε στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Σε παρακαλώ, κάποιοι, το γράφανε. Κάποιοι το γράφανε, να ξέρει. Τι Ουζουνίδης. Επίσης, να πω για τον Γκαρσία. Λοιπόν. Ο Γκαρσία έχει όλα τα φόντα, αλλά δεν πρέπει έτσι. Έτσι ξαφνικά, ναι. Έτσι απότομα λοιπόν, να καεί. Ο Γκαρσία είναι τεράστιο κεφάλαιο και θα έρθει η ώρα του. Αλλά όχι τώρα. Για να μην κρατά τη γραμμή, ναι. Βάλε μου και συμπλήρωση. Να σε βάλω. 600. Έγινε. Γεια σου, okay. Μανώλο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Στέλνετε και τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε μια τηλεορασάρα 24 ιντσών από την LG και την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, δώρο στο 2ωρο μόνο, έτσι. Θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα. Να είσαι έτοιμη, Μαριλίζ. Καλημέρα σας. Ή την τυχερή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Μην παίρνετε 23, δεν απαντάει κανείς. Κανένας, φίλε. 23, μόνο το 23. Έλα, αδερφέ μου. Για πες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προχωράει με απίστευτους ρυθμούς. Σωστό. Αυτοί που φεύγουν θα γυρνάνε και θα κοιτάνε πίσω, που έχουν Πριγιοβίτς, και θα λησμονούνε για αυτά, ναι, που ζήσανε. Οι υπόλοιποι όλοι εμείς που παραμείναμε και μένουμε σε αυτή την ομάδα πρέπει να τον κυνηγήσουμε αυτόν τον ΠΑΟΚ και να προχωράμε μαζί του. Μόνο έτσι θα καταλήξουμε όλοι εκεί που θέλουμε. Ακριβώς. Εγώ αυτά είχα να πω. Ακριβώς. Να μην ασχοληθεί πλέον, γιατί να σου πω και κάτι, ρε Κωστή, άμα όσο ασχολούμαστε πιο πολύ, τόσο πιο πολύ καλό τους κάνει. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην πούμε. Σήμερα είναι η εκπομπή μετά τη φυγή του. Από αύριο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει Λουτσέσκου. Είπαμε, τον ευχαριστήσαμε, γιατί δεν θέλω να είμαι ανέντιμος απέναντι στον εαυτό μου πρώτα. Δεν μπορεί την Παρασκευή να είναι ο κορυφαίος και επειδή έφυγε, μετά να τον αφορίζω ή να μειώνω ό,τι έκανε. Θέλω να είμαστε έντιμοι. Ναι. Είναι ωραίο να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως ο τρόπος και ειδικά ο χρόνος που φεύγει τον βάζουν σε μια πολύ σκοτεινή κάμαρη. Να σου το πω έτσι. Σε ένα δωμάτιο που είναι άνθρωποι που μας πρόδωσαν. Τέλος. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς μπορεί να βγείτε και να πείτε, όχι Κωστή, λάθος το βλέπεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, παιδιά. Έτσι ένιωσα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι ένιωσα εγώ. Και κάτι άλλο, μπαμπά Λουτσέσκου, βιάστηκες να μιλήσεις. Άστο ρε μπαμπά, δεν έφυγε για τα λεφτά. Δεν έφυγε για τα λεφτά. Και όπως έχει πει κάποιος, Ρουμάνος είναι επάγγελμα. Εντάξει. Δεν θέλω να τους βάλω όλους τους ανθρώπους που είναι από αυτή τη χώρα σε έναν ντορβά, αλλά η συμπεριφορά του ήταν, φίλε, τέτοιου είδους. Απρεπής, ανέντιμη. Αν παίζαμε τελικό 11 Μαΐου και έφευγε στις 13, 15 Μαΐου, 20 Μαΐου, 1 Ιουνίου, 10 Ιουνίου, αν έλεγε φεύγω, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Έτσι, δυο μέρες πριν. Και αν δεν ήταν για τα λεφτά, δεν θα πήγαινε εκεί πέρα που πήγε. Θα έλεγε, ξεκουράζομαι ένα χρόνο. Δεν έχω ανάγκη τα λεφτά, θα ξεκουράσω ένα χρόνο. Έτσι. Και θα είχε πάει κάποιου. Ή θα πήγαινε σε μια ομάδα. Πας... Ακριβώς. Το να αφήσει να πας σε μια Γερμανία, σε μια Ισπανία, είναι αλλιώς. Σε μια Ιταλία. Πας εκεί στους Άραβες. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Προχωράμε. Φιλιά, γεια σου Κωστάκι μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Άκης. Έλα, Άκη. Έλα. Λέει. Να διευκρινίσω, επειδή με ρωτάτε. Την Παρασκευή λέει έφυγες και είπες θα είναι ένα ταραχώδε Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Όχι, δεν ήξερα. Όχι, δεν θέλω να το παίξω τζάμπα μάγκας και να σου πω ναι, είχα πληροφορία και τέτοια. Την τύφλα μου είχα. Όπως και όλοι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν θέλω να το παίξω ξερόλας. Εννοούσα με τα γραφικά ότι θα πάρει κινητικότητα. Όπως και υπήρξε. Απλά πήγαν όλα πίσω, γιατί όταν σου φεύγει ο προπονητής με αυτόν τον τρόπο, Άκη και οι υπόλοιποι που με ακούτε, ξαφνικά πρέπει να αλλάξει τον προσανατολισμό σου και γρήγορα, με αστραπιές κινήσεις, αυτό που έκανε η ομάδα έδειξε πόσο έχει μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό εννοούσα. Να το παίξω ξερόλα, γιατί μου στείλα μήνυμα. Την Παρασκευή είπες, λέει αυτό. Αυτό εννοούσες. Τι να πω τώρα, ότι ναι, παιδιά, εγώ το ήξερα και είχα πληροφορία από μέσα και αυτά. Τι να φτάρε. Αυτά που κοροϊδεύω θα κάνω. Δεν ήξερα τίποτα. Αυτό. Έλα, Άκη, πάμε. Γι' αυτό και σε ακούμε τόσα χρόνια. Α, τι να πω και τώρα, δεν δηλαδή. Άλλους. Δεν να πω τώρα, γιατί... τι, ότι το ήξερα. Ναι, να, παιδιά, είχα μια πληροφορία. Να σε πω και ένα ευχάριστο δικό μου. Να με πεις. Πέρασε η κοράκλα μου. Όχι, ρε φίλε! Μπράβο, αδερφέ μου! Μπράβο! Μπράβο! Και μπράβο. Μάζεψε όσα ονόματα θέλεις
για να τους περάσει μια ψυχολόγα καλή. Μπράβο, αδερφέ μου. Κι όταν θα πάω στον τρελό γιατρό, θα τον τρελάνω. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Μόνο που δεν θα έχουμε ένα διαρκείας παραπάνω, αλλά το δώσουμε άλλο. Δεν πειράζει. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο. Όσοι πετύχαν τα παιδιά σας, μπράβο. Όσοι τα παιδιά σας, δεν θα πω τη λέξη απέτυχαν, δεν μπόρεσαν να μπουν στη σχολή που θέλουν, στήριξη δίπλα τους, υπάρχει και άλλη ευκαιρία, δεν χάθηκε ο κόσμος, τα παιδιά σας αγαπήστε τα περισσότερο τώρα που δεν πέρασαν. Αυτό έχω να πω. Κωστή, Νέστορο Μάτσα και σαν αυτούς εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ για τις πρώην μου δεν μιλάω ποτέ, να ξέρεις. Φιλιά πολλά! Γεια σου Άκη, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Το διευκρίνεις αυτό γιατί πήρα μηνύματα. Είπες λέει την Παρασκευή ότι θα γίνει, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε θα γίνουν πράγματα αυτά, ταραχώδες. Φυσικά όχι, δεν υπήρχε ρε παιδιά. Να σου πω δηλαδή τώρα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. 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 Ναι, έλα. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, έλα. Είσαι ο. Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε. Όχι, δεύτερη. Την πρώτη φορά με πήρες εσύ για να με πεις ότι κέρδισα ένα διήμερο στο Πόζαρ. Όχι ρε φίλε, πηγές καταρχήν. Ναι, ναι, είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Όχι, από κυβέρνηση. Πλατάνια. Όχι ρε φίλε, τι ωραία. Τι ωραία, ζούμε σου. Και απολαμβάνω, ακούω το κελάρισμα του νερού από δίπλα και είναι όλα άστα να πάνε. Και η δική μου η αγριοφωνάρα, η τσιριχτή σου χαράει την ηρεμία της φύσης. Κάθε άλλο, εγώ ξέρω μια ώρα προηγούμενη στη γραμμή και λέω. Μου, τι να κάνω σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Λοιπόν, όλα είναι τέλεια. Περιβάλλον, εξυπηρέτηση, μπράβο. Συμπεριφορά. Τέλεια. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Έτσι να βγαίνετε να ευχαριστούνται οι άνθρωποι που δίνουν τα δώρα στην εκπομπή. Είτε είναι κρέας, είτε είναι τραπέζια, είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι ταξίδια, οτιδήποτε. Δίνετε χαρά σε αυτόν ο οποίος προσφέρεται να δώσει δώρα στην εκπομπή, ρε παιδιά. Και μπράβο σου. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι, ότι όλα αυτά εμένα πραγματικά έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθουν και εκτός δώρου. Πώς θα σου πω. Και εκτός δώρου, βεβαίως. Ναι. Έτσι. Γιατί προσφέρεται η περιοχή. Έτσι. Φιλοξένεια. Και κάποιας ηλικίας, αν ήσχε κάποιες ηλικίες με τα λουτρά εδώ πέρα, προσφέρεται για τέλεια, πολλά πράγματα. Τέλεια. Λοιπόν. Κάτι άλλο, χθες από το απόγευμα και μετά μια ευεξία, ρε παιδί μου, ένα πράγμα έκανα και ένα μπάνιο, αλλά ούτε στα 23 ήμασταν έτσι. Δεν πέφτει με τίποτα λέμε! Δεν πέφτει με τίποτα λέμε! Αυτό είναι πάω, ρε, χαρείτε το, γλεντήστε τους ρε! Γλεντήστε λοιπόν, τους που βγήκαν και μίλησαν. Να πάει στο καλό, τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφω το σκουφί. Και πάω στη γραβάτα. Ναι. Στην λοιπόν, Αραβία, γιατί... πάρε το σκούφο στην Αραβία, κάνε άτα, ήρθε ο άλλος που φορά γραβάτα. Το κάνουμε και ζεμπέτικο. Ναι, αυτό ταιριάζει. Λοιπόν, Κωνσταντίνο, για μην κρατάω την γραμμή, βάλουμε και για την LG. Η LG μέσα από μήνυμα, για τα κρέατα σε βάζω, η LG μέσα από το μήνυμα θα είναι. Μέσω μηνύματος μόνο. Τα κρέατα, εάν τα πάρω στον πρώτο άνεργο που θα περάσει. Πες μου λίγο όνομα και τα τρία τελευταία ψηφία. Γιώργος 765. Έγινε. Να είσαι καλά. Εντάξει. Φιλιά, να περάσεις καλά. Να περάσεις καλά. Πάμε. Μην καλείτε άλλο. Οι γραμμές που είναι μέσα πώς είναι. Χαμός. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Και sorry που περίμενες. Γίνεται χαμός. Να καταγγείλω θέλω. Βεβαίως. Και πρέπει να το κάνω. Δυστυχώς θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι ενσπείρεις ψευδείς ειδήσεις. Ναι, για θες. Δηλαδή, αφού ξέρουμε όλοι ότι ο Ποσειδώνας δεν παίζει τάβλη, μόνο σκάκι παίζει. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων θα το καταπιούμε. αυτό που πραγματικά, και πάμε λίγο στο άλλο το θέμα μας, παιχνίδι, τον καημό μας. Ένας άνθρωπος αντάλλαξε μια παντοτινή φιλία πολλών ανθρώπων για κάποια εκατομμύρια. Έτσι. Και μάλιστα έχει αυτό και... Αυτό όπως το λέει ακριβό, για την υστεροφημία του εδώ. Είναι κρίμα, γιατί πραγματικά το έζησε κιόλας 2 χρόνια και δεν το εκτίμησε. Όχι. Του φάνηκε λίγο φαίνεται, όχι. Δεν ξέρω γιατί. Μια διαφωνία που μπορεί να είχε, αν υπήρχε αυτό που λέγεται...
μια διαφωνία που μπορεί να είχε. Διαφωνία, είναι μα έτσι τα γκρεμίζεις όλα, ρε φιλάρετε. Κάτσε, ρε φιλάρετε. Έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά που θα μπορούσε να κάνει. Το μεγάλο δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να μου κάνει κάποιος το χειρότερο. Έφυγε ο ίδιος, μάζεψε και όλους τους άλλους για να αφήσει γυμνή την ομάδα έτσι, όσο μπορούσε να την αφήσει πριν. Έτσι. Άρα αδιαφόρησε πλήρως για τους παίκτες τα παιδιά του, τα οποία τα παράτησε και έφυγε. Αδιαφόρησε πλήρως για τον κόσμο που μέσα στην ανιδιοτέλειά του γύρισε την άποψη που είχε για αυτόν αρχικά την αρνητική, τον αγάπησε όσο λίγους, φώναξε το όνομά του, τον λάτρεψε. Αδιαφόρησε πλήρως για όλα αυτά. Γιατί? Για μια διαφωνία, για μια διαφορετική προσέγγιση στα μεταγραφικά, ό,τι και. Τι μπορεί να ήταν, το πιο βαρύ που μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου. Όσο για βαρύ και να ήταν. Εκατομμύρια. Μα σε παρακαλώ αν τα 10 εκατομμύρια αξίζουν όλα αυτά. Σε μπράβο. Παρακαλώ, δεν το έκανε για τα λεφτά. Ας καθόταν ένα χρόνο να πει ξεκουράζομαι, κύριε. Θα του έλεγα όντως δεν το έκανε για τα λεφτά. Ένα μα χρόνο δεν θα μείνω. Για τα λεφτά, θα μείνω ένα χρόνο εκτός πάγκων. Θα πληρωνόταν με τα ίδια χρήματα που ακριβώς πήρε από τον ΠΑΟΚ και τότε θα έλεγα πράγματι ακριβώς το κάνει επειδή διαφωνεί. Όταν λοιπόν η διαφορά είναι τα δύο μηνιάτικα στην Αραβία να είναι η αμοιβή του εδώ, άρα το κάνει για τα χρήματα. Τελείωσε. Εμένα και αυτή είναι η άποψή μου. Το άσχημο είναι ότι δούλεψε εις βάρος του ΠΑΟΚ για να το πετύχει. Όχι μόνο έκανε αυτό, αλλά έβαλε και τον πατέρα του να κάνει ζημιά αφού έφυγε. Να δεν του πήραν λέει παίχτες της Champions League. Σώπαρε. Αλήθεια. Δηλαδή ο Στόχ είναι λίγος ο ποδοσφαιριστής Στόχ. Αυτό που ξέρω είναι καταρχήν δεν τελειώσαν οι μεταγραφές. Βρίσκουμε μια δικαιολογία για να μην πούμε ότι μας πρόδωσε για τα λεφτά. Φυσικά ο πατέρας του είναι τι θα πει, το παιδί του δούλεψε πάρα πολύ, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θέλησε να εκμεταλλευτεί όλο αυτό που έγινε. Το οποίο δεν το πέτυχε μόνος του, αλλά με, πολύ, με πολλά άτομα ταυτόχρονα. Μα, τι λες τώρα, οποία τα έριξε. Τα έκανε ζημιά κυριολεκτικά όσο μπορούσε να τα κάνει. Και όλο αυτό το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το όνομά του και να κάνει και έτσι, ό,τι έτσι ακριβώς, να στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Δυστυχώς για αυτόν, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και θα δούμε τη συνέχεια. Έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ να έχει δικούς του ανθρώπους και κλείνω με αυτό, να μπορεί να έχει ανθρώπους που να μην μπορεί να τους πάρει κανείς ή αν πάρει να πάρουν όπως τον Κωνσταντινίδη έναν και όχι 5-6 ναι, και να έχουμε πρόβλημα. Ας πούμε τον προπονητή τερματοφυλάκων. Έστω και αν έρθει ο έμεινε, οποιοσδήποτε ο Σκιαθίτης έμεινε όταν να έχουμε και έναν δικό μας. Έμεινε, έμεινε. Ο Σκιαθίτης έμεινε. Έτσι. Α, ωραία, ωραία. Ο προπονητής τερματοφυλάκων έμεινε. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που να μπορεί να είναι σταθερή. Σε χαιρετώ. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή, εγώ. Ναι, έλα, Είσαι ο. Καλό μήνα, καλημέρα. Καλό μήνα. Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρε μου, έλα. Πάμε, σε ακούω. Σε ακούω. Να σε πειρά τρίτη φορά ή τέταρτη. Σε ακούω, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε. Τι να πω, υποκλίνομαι στον Κυριάννη, σε αυτόν τον Ιβάν, το μεγάλο. Αντέδρασε αστραπιαία, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Μας έφερε μια μεταγραφή ενός προπονητού που αξίας ευρωπαϊκής. Έτσι. Αυτό που θέλαμε. Αξίας. Έναν σαν αυτό που θέλαμε. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, τι να πω. Εντάξει, ο κύριος Λουτσέσκο, okay, ένιωσα όπως όλοι σας το Σαββατοκύριακο. Μέχρι και το σκυλάκι μου ο Οδυσσέας κοιτούσε περίεργα. Τίποτα φίλε, καταλάβαν όλοι ότι κάτι έχει σοβαρό γίνει. Μου που είχα. Μπαμπά λέει, τι θα γίνει με το τηλέφωνο. Δεν θα γυρίζει το παιδί σου και σου λέει, πουλάκι μου λέω, έγινε κάτι πολύ σοβαρό σήμερα και πρέπει να δούμε τι. Κατάλαβες. Πιστεύω στις ικανότητες του καινούργιου προπονητή μας. Εύχομαι καλή τύχη γιατί η νοοτροπία εδώ με το πορτογαλικό είναι κάποια διαφορετική. Θα τον βοηθήσουν οι ομόγλωσσοι παίκτες μας, ο τεχνικός διευθυντής. Θα μιλήσει και μίλησε και με τον Σάντος και με τον Κοσεσάο που θα το εξηγήσουν πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Με τον Βιερίνια που είναι εδώ, με τον Μάτος. Ενσωματώστε τον, βοηθήστε τον να δείξει αυτά που ξέρει ο άνθρωπος. Για να μπει στην νοοτροπία και στα κανάλια εδώ τα δικά μας, γιατί στην Πορτογαλία είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι αλλιώς. Νομίζω θα τον κατηχήσουν. Και χρησιμοποιώ συγκεκριμένη λέξη πώς πρέπει να κινηθεί, να βάλει τη δική του πινελιά, να μην τα γκρεμίσει όλα, δεν βρίσκει ένα ερείπιο, βρίσκει μια κατάσταση δουλεμένη, να βάλει τη δική του πινελιά χωρίς να ταράξει όλο τον οργανισμό. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Έτσι. Εύχομαι και η Τουλάρα να ευχαριστήθηκε γι' αυτό. Είμαι βέβαιος. Και το είμαι λέω βέβαιος τώρα γιατί τη θυμάμαι
συνέχεια που έπαιρνε. Είμαι βέβαιος. Τέτοιες μέρες. Το clutch clutch της και τα λοιπά. Το clutch clutch. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή γιατί πρέπει να κάνω και κληρώσεις. Καλημέρα. Ναι. Καλό το παιδί. Έλα Κωνσταντίνε μου, κλείνεις εσύ. Ο Κυριάννης κάνει τα πάντα για να μην μας πέσει με τίποτα το ηθικό. Έτσι. 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 Τύφλα να έχουν τα μπλε τα χαπάκια. Αυτό είναι το αστρό. Το ασπρόμαυρο happy end. Μπράβο. Και το καλό είναι, μπορεί να ήρθε το half τώρα, αλλά θα δοθούν και δύο ωραία extreme. Βέβαια, πολλά θα δούμε. Να ξέρετε, θα τον πρικίσει τον καινούριο, θα τον στηρίξει, μα και στον άλλον θα έπαιρνε μεγάλο half. Δεν ήταν τώρα, αυτό ήταν δικαιολογία. Δεν μου παίρνει παίκτες. Κάτσε ρε φίλε. Ο Στοχ που ήρθε δεν είναι μια μεταγραφάρα. Ο Ροντρίγκο Σοάρες που ήρθε, το καλύτερο δεξί μπακ στην Πορτογαλία, είναι μικρή μεταγραφή. Ή αυτοί που θα είναι να έρθουν. Αυτό είναι δικαιολογία τώρα, τέλος πάντων. Ο Κυριάννης όμως είναι γνωστός ότι μας κάνει και ένα δώρο τέλος των μεταγραφών και φέρνει κάτι τρελά. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Κωνσταντίνε μου. Εγώ περιμένω ένα Γάλλο και ένα Ολλανδό, τέλος πάντων. Εντάξει. Θα γίνει. Όλα θα γίνουν. Δώσε μου πριν φύγεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 97 για να δώσω τηλεόραση και τα κρέατα. Το 21. Το 21 για τηλεόραση και τα κρέατα. Το 4. Το 4. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στην Φραγκφούρτη. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, Μαριλής, να σου πω τον τυχερό. Να τον βγάλεις και αέρα. Είσαι έτοιμη. Λοιπόν, η τηλεόραση πηγαίνει στην Στυλιανή, Γιάμαλη, Γιαμάλη ή Γιαμαλή. Είναι από αυτά τα υπέροχα τρισύλλαβα που δεν ξέρεις που πηγαίνει ο τόνος. 3 στα 3. Καλημέρα Κωστή και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Λες να είμαι τυχερή να κερδίσω. Πάρτε τηλέφωνο 6977-2-24. Να τη βγάλουμε αέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, Ζουμουσούλη η Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο 612. Γεια σου, τηλεορασάρα, θέλω καλή εκπομπή. Ο 647, καλημέρα, ο Θοδωρής, ο Καραγιάννης, τέλειο δώρο μου λείπει. Ο Παπούλιας, ο Αλέξανδρος, ο Νικόλος, ο Καπετάνογλου. Η Χριστίνη Κατζηγιάννη, καλημέρα, ευχαριστούμε για την καλή, για την ωραία εκπομπή, καλό μήνα. Ο Κώστο Γλουγιάννης, καλημέρα, καλό μήνα στην παρέα μας. Φίλε, να ευχηθώ όλος ο κόσμος να έχει υγεία, κλήρωση Ζουμουσού. Ο Καλαμακίδης, καλημέρα TV. Άσε που χθες το απόγευμα νιώθω μια ανύψωση ηθικού μεγαλύτερη και από τα 23 μου, βάλαμε για LG. Ο Γιώργος Αργυριάς, βρίσκομαι από χθες το μεσημέρι στη Βουλεξένεια στο Πόζαρ, μιλάμε όλα τέλεια, περιβάλλον, εξυπηρέτηση, μπράβο. Ο Προκοπή, ο Ντέιβιτ, καλημέρα Κωστή, δώσε TV να βλέπουμε Παοκάρα. Η Ρενάτη Σαλταφερίδη, καλημέρα Σκληρός. Ο Αλέξανδρος ο Παπόρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα Κωστή, καλό μήνα, sorry για τα γκρίκλεις, έχει καλά στο κινητό μου. Ο Καρμύρης ο Παναγιώτης, καλημέρα, σούπερ προπονητής, με τα γραφάρα και άσους άλλους να κουρεύονται, βάλαμε Σκληρός, ο Γιάννης από τους Μπελόκηπους. Καλημέρα, ο Θοδωρής ο Καραγιάννης, τέλειο δώρο μου λείπει, ο Νικόλος ο Καπετάνογλου, η Χριστίνα Γιαννής, γεια σου Βασιλική, γεια σου Χριστίνα μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ζουμου σου λέμε και δεν πέφτει με τίποτα. Βάλαμε συγκλήρωση για TV να δούμε την καψούρα μας, ο Βαγγέλης από τον Πλαγιάρη, γεια σου Νίκελε Βρεντιάδου, γεια σου Αδριαδίνη Γιάννη, καλημέρα Κωστή, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και την εκπομπή μας. Δίνεις δύναμη κάθε μέρα, λέω 117. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Καζάκη Δημήτρη. Γεια σου, Ιωκεμίδη Θεόφιλε. Καλό μήνα. Ο Ευαντζίδης ο Ανέσης. Καλό μήνα. Θοδωρίδης Παντελής. Καλημέρα από το Πολυδέντρη. Λαγκαδά ο Νικόλος ο Καπετάνογλου. Καλημέρα, Κωστή. Ο Δημήτρης ο Ευρωπόντιος. Δεν προλαβαίνω, αλλά ο Καλλιόπη από τον Τρίλοφο. Ο Παναγιώτης ο Αγιομαυρίτης. Καλημέρα, Κωστή. Επειδή σήμερα ξεκινά επίσημα η χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και σωστά μυαλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα ζουμουσάκια για την υπέροχη καθημερινή παρέα. Και ένα συγγνώμη σε όλους αν είπα ή έκανα κάτι που σας πείραξε. Πέσε παρακαλώ για τον μπάσκετ, πρέπει να μην το ξεχνάμε. Θα πούμε, φίλε. Τέλος ο Καραμάνος. Δεν ισχύει η πρόταση. Πάμε, έχουμε την τυχερή στον αέρα. Καλημέρα! Είμαι, εγώ είμαι! Έλα, ναι, στη καλημέρα! Έλα ρε τυχερή σήμερα! Από 100 μηνύματα έχει κερδίσει τηλεορασάρα LG! Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ! Να είσαι καλά! Να είσαι καλά! Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα καλά! Ένα! Ένα! Είτε τυχερή, όχι λέγεται, απλά τυχερή! Λέγεται και ποποφαρδία, να ξέρεις. Το λέω έτσι με ωραίο τρόπο! Λέγεται. Να είσαι πάντα τυχερή που μας ακούς σπίτι, έστω δουλειά που είσαι. Σπίτι. Μπράβο. Σήμερα ρεπουδάκι και ο τόνος που πηγαίνει στο επίθετο. Γιαμαλή. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εύχομαι να είσαι πάντα τυχερή. Θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Πηγαίνεις από σήμερα το μεσημέρι στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στον Κορδελιό, στον κεντρικό δρόμο. Μπουκάρεις, λες είμαι η τυχερή για την τηλεόραση. Ποιος είναι ο Μπαμπουκίδης? Τέλεια. Και ο Μάκ σου δίνει μια 24 LG υπέροχη να βλέπεις την Παοκάρα και ό,τι άλλο αγαπάς. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι τυχερή πάντα. Φιλιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Φιλιά. Φεύγω, σας αγαπώ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye.